Έξοχα. Καλώ ήρθες σε ένα πολύ σημαντικό podcast ελεύθερο με τον κύριο Γιώργο Παύλο. Να πω ότι έχουμε κάνει ξανά ένα πολύ πολύ δυνατό viral επεισόδιο εδώ στο κανάλι Ελεύθερο στο YouTube. Και επίση να θυμίσω ότι αν είσαι καινούριο αυτό το κανάλι και θέλει να βλέπει κάθε εβδομάδα ένα νέο podcast επεισόδιο, αλλά βασικά με άτομα αξία που έχουν να πούνε κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει. Κανονικά όλοι θα πρέπει να τα ακούνε αυτά τα επεισόδια. Ωραία. Δηλαδή θα, θα πρέπει το μήνυμα να είναι 100.000 προβολέ το κάθε επεισόδιο. Γιατί όλοι οι καλεσμένοι αξίζουν να μεταδοθεί η πρόοπτικη αυτή που έχουν και μα λένε. Αλλά για κάποιο λόγο ο αλγόριθμο εδώ στο YouTube το αφήνει το, το επεισόδιο χαμηλά κάποιε φορέ. Όταν βλέπετε αυτά τα επεισόδια, επειδή δεν γίνονται εύκολα, εσεί στην Edmund τα βλέπετε καλά όλα, αλλά αυτά τα επεισόδια δεν γίνονται εύκολα. Οπότε θα πρέπει να Κάντε like οπωσδήποτε. Κάντε κοινοποίηση οπωσδήποτε και να αφήνετε τα σχόλιά σα για απορίε, γιατί έχουμε και επαναλαμβανόμενα επεισόδια όπω αυτό με τον κύριο Παύλο. Ξέρει το βιογραφικό του, ξέρει την ιστορία του. Δεν θα χάσω χρόνο με όλα αυτά, γιατί έχω κάνει πολύ δυνατό. Το πρώτο podcast είναι πολύ δυνατό με τον κύριο Παύλο. Αν δεν το έχει δει, να δει πρώτα εκείνο και μετά να έρθει ξανά εδώ. Θα μιλήσουμε όμω για την αγαπημένη μας χώρα Ελλάδα, για το πολιτιακό της μοντέλο, για το πώς πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα σε αυτή τη χώρα, για να γίνουν σωστά. Είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη, συγγνώμη για το μεγάλο intro, αλλά είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή στην ιστορία της χώρας. Η αριστερά είναι σε σύψη. Τελείωσε για την ακρίβεια. Βάζουν κανονικό φυτευτό των Αμερικανών της CIA για να τους κάνει ανθρώπους, να το πούμε έτσι. Θα τους κάνει ανθρώπους αυτός εκεί πέρα. Η δεξιά... Έγινε κεντροαριστερά για τα κελεύσματα των Αμερικανών και έχει κάνει την Ελλάδα νατοϊκή βάση και έχουμε, είμαστε κι εμείς οι Έλληνες πατριώτες ε, χριστιανοί ορθόδοξοι που θέλουμε το καλό της γόρας μας και δεν, αρέσει, δεν μας αρέσει τίποτα από όλα αυτά. Ωραία, θα έχουμε μια πολύ δυνατή πατριωτική συζήτηση. Γεια σας κύριε Παύλο, Τέρη τι κάνετε. Μου, ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ, ευχαριστώ καταρχάς για την αγάπη σου να κάνουμε αυτές τις κουβέντες. Προσφέρει πολύ σημαντικό έργο. Ε, πιστεύω ότι στο μέλλον εσεί, τα νέα παιδιά, θα είστε έτοιμοι για μεγάλε αλλαγέ. Πρώτα, ο Θεό, άμα το επιτρέψει. Ναι. Καταρχά, ε, θέλω σήμερα να σε παρακαλέσω να πούμε μερικά θεμελιώδη πράγματα. Ε, τα οποία, ε, εάν θέλει ο Θεό και ζήσω τις, τον επόμενο καιρό, θα μπορούμε να τα ξαναπούμε. Αλλά επειδή θα κάνω και μια εγχείρηση σοβαρή θέλω να είναι μια ας το πούμε υποθήκη έτσι, μια παρακαταθήκη ε, για το τι πρέπει να κάνουν οι Έλληνες Ωραία. εξάλλου η ζωή του ανθρώπου η, η, δεν ορίζεται πάνω στη γη, ορίζεται στον ουρανό η γη είναι η προβολή του ουρανού mm. ε, η Ελλάδα για πρώτη φορά κωδικοποιεί αυτή τη διάκριση ε, θα έλεγα της ε, ασιατικής αντίληψης του ασιατισμού που καταστρέφει το πρόσωπο, καταστρέφει την ατομικότητα, καταστρέφει το συγκεκριμένο και μας πάει προς μια αφηρημένη κατάσταση νιρβάνα. Ο δυτικός κόσμος, ο δυτικός πολιτισμός που αναπτύχθηκε μετά τον παπισμό που και την αναγέννηση και το διαφωτισμό προσπάθησε να συνδεθεί με την αρχαία Ελλάδα δεν το κατάφερε ούτε η αναγέννηση, ούτε ο διαφωτισμός μπόρεσαν να λύσουν το πρόβλημα της Ευρώπης, της Δύσης, ότι προσπάθησαν να φύγουν από τον ολοκληρωτισμό του παπισμού, ενός ερετικού χριστιανισμού και δημιούργησαν και έναν ερετικό ελληνισμό, αν θέλουμε να το πούμε έτσι. Για εμάς το ελληνικό φαινόμενο, που είναι και το ορθόδοξο φαινόμενο, το ελληνικό και το ορθόδοξο φαινόμενο είναι το όντω καινούριο. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι οι Έλληνες. Αυτή τη στιγμή μας διώχνουν από την Ελλάδα. Δεν το έχουμε συνειδητοποίησει. Τελείωσε αυτή η Ελλάδα. Τελειώνει αυτή η Ελλάδα. Όσοι το καταλάβουν θα δουλέψουν για την αληθινή Ελλάδα που έρχεται. Mm. Και αυτό θέλω απόψε ε, να πούμε εδώ μαζί σου για να μείνει και να καταγραφεί. Εγώ, μας ξέρεις, διώχνουν δι... από την Ελλάδα. Ε. Ναι, ε... Και εκεί στην ε, Θράκη το βιώσατε πάλι αυτό. Όντω, όντω, και θα πω ε, δύο πράγματα γιατί ε, έφτασα σε μία πεποίθηση η οποία φαίνεται α το πούμε ερετική για πολλού, ότι πρέπει να αλλάξει το πολιτικό μας μοντέλο, πρέπει να αλλάξει οπωσδήποτε το μυαλό μας δηλαδή η ζημιά που έγινε στον ελληνικό λαό μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια και ολοκληρώθηκε τις τελευταίες δεκαετίες είναι τεράστια mm. δεν θα πω ανεπανόρθωτη γιατί ε, ο Έλληνας ως ε, Έλληνας και ως Ορθόδοξος ε, κουβαλάει μέσα του μία δύναμη όπου θα βρει το δρόμο mm. μπορεί να μείνουμε λίγοι όπως έλεγε ο Μακρυγιάννης πάντα λέει τα θεριά μας τρώνε αλλά μία χούφτα και αυτή ξαναγεννάει το όλον, ξαναγεννάει την Ελλάδα πρέπει να δουλέψουμε για αυτή την Ελλάδα που έρχεται Την Ελλάδα του μέλλοντός μας Την Ελλάδα του ερωτός μας Που είναι η Ελλάδα του κόσμου από μια μεριά Είναι η Ελλάδα που θα σώσει τον κόσμο και την ιστορία Έτσι όπως μιλάτε είναι σαν να... Ε... Αν το βλέπει ένα που είναι πιο μεγάλη ηλικία, σαν να λέει: Πώ, θέλω να ξαναζήσω, να, να την ξαναφτιάξω και εγώ την Ελλάδα, να είμαι μέρο από αυτή την όμορφη διαδικασία που έρχεται. Ναι, μα αυτό ούτω ή άλλω είμαστε πάντοτε παρόντε. Ναι. Ε, ο Χριστό μα έχει βεβαιώσει για ένα πράγμα. Όποιο πιστέψει σε μένα, δεν θα πεθάνει ποτέ. Αυτό δεν είναι μία κουβέντα του αέρα. Ο άνθρωπο και ένα δευτερόλεπτο να ζήσει πάνω στη γη, εάν είναι μέσα του αληθινός αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να ανταποδώσει με τίποτε να ξεχρεώσει το ότι του δόθηκε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου να δει το φως του ήλιου από το μείον στο είναι αυτό είναι ε, ο ελληνικός κόσμος ακριβώς κωδικοποιεί την μοίρα του πάνω σε αυτή τη διάκριση του μι όντως και του είναι και ο Έλληνας παίρνει τη θέση του είναι την θέση δηλαδή τη ζωής και η ζωή δεν είναι αφηρημένη κατάσταση πνευματική, μια κατάσταση νιρβάνα, οτιδήποτε που το βλέπουμε και σε έναν αφηρημένο χριστιανισμό σήμερα δεν είμαστε αληθινοί χριστιανοί και δεν είμαστε αληθινοί ορθόδοξοι. Είμαστε πρωτοεστάδες, είμαστε ε, παπικοί αν θέλεις, είμαστε οτιδήποτε ακόμη και ως αριστεροί και ως άθεοι έχουμε τις αρρώστιες του παπισμού. Δηλαδή τι, το αφηρημένο. Ο Αριστοτέλης μας μιλάει για το τόδε τι. Εκεί τελειώνει η αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή κορυφώνεται η σοφία του αρχαίου ελληνικού πνεύματος. Όπου φτάνει ο Αριστοτέλης και αντιλαμβάνεται αυτό που λέει ουσία πρώτη. Δηλαδή το συγκεκριμένο. Αυτός ο τέρης εδώ. Δεν θα ξαναυπάρξει στην ιστορία του σύμπαντος. Άλλο ον που θα μπορώ να βάλω στη θέση του. Είναι μοναδικό, ανεπανάληπτο. Το κάθε πλάσμα, γι' αυτό ο άνθρωπος είναι πρόσωπο. Ο κάθε άνθρωπος. Αυτό το συγκεκριμένο που αντιλαμβάνεται η αρχαία Ελλάδα είναι το κομβικό σημείο που μας περνάει από την κατάσταση της δουλείας στην κατάσταση της ελευθερίας. Αυτό είναι η δημοκρατία με την βαθιά της έννοια. Είναι η αξία του συγκεκριμένου ανθρώπου ως πρόσωπο. Όχι ως μια γενική ιδέα. Με αυτή την άποψη η Ελλάδα έρχεται και από το μέλλον. Γι' αυτό η Ελλάδα πιστεύει στον Χριστό. Mm. Κυριολεκτικά. Γιατί? Διότι ο Χριστός βεβαίωσε την Ελλάδα και τον κάθε άνθρωπο και τους Εβραίους που τον ακολούθησαν ότι αυτή η ζωή έχει αξία. Δεν είναι σαν τα μυρμηγκάκια που περνάνε και φεύγουν. Αυτή η συγκεκριμένη ζωή που ζούμε έχει μοναδική αξία. Ο κάθε άνθρωπος έχει μοναδική αξία. Δεν μπορούμε να αφήσουμε κανένα πλάσμα στο μειον, στο μηδέν. Άρα η δημοκρατία με αυτήν την έννοια είναι το πολίτευμα που δίδει αξία στον άνθρωπο. Και δεν μας πειράζει αν εκφράζεται με βασιλεία, με αριστοκρατία, με πολιτεία λέει ο Αριστοτέλης. Όλα τα πολιτεύματα εάν εδράζονται στην αλήθεια είναι καλά. Mm. Εάν εδράζονται Σωστά. στο ψεύδος έχουμε αυτό την παραφθόρα Με αυτή την έννοια δεν έχουμε εμεί πρόβλημα αν είναι βασιλεία, αν είναι αριστοκρατία, αν είναι πολιτεία. Η δημοκρατία λοιπόν είναι η αξία του ανθρώπου. Ο αληθινός ηγέτης είναι αυτός ο οποίος υπηρετεί τον άνθρωπο. Δεν υπηρετεί τον εαυτόν του, το εγώ του. Σήμερα όλοι φτιάχνουν από ένα κόμμα mm. ως ιδιοκτησία τους. Mm. Ως ιδιωτική τους υπόθεση, ως εταιρεία. Μα η Ελλάδα δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Η Ελλάδα είναι το κοινό, Ο κοινός λόγος που λέει ο Ηράκλητος και ο σαρκωμένος λόγος που λέει ο Απόστολος Ιωάννης. Άρα ο πολιτικός, ο αληθινός ηγέτης είναι υπηρέτη του λαού, είναι υπηρέτη των ανθρώπων και όχι υπηρέτη μια ελίτ που τον φέρνει και τον εγκαθιστά εδώ δικτάτορα. Ήτο δεξιό, ήτο αριστερό, ήτο δημοκρατικό, ήτο οτιδήποτε. Γι' αυτό μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια έχουμε καταστροφή τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Λέει ο Ράνσιμον και το σκεπτόμουν εχθέ, όσο σκεπτόμουν αυτή την κουβέντα μα, και σε ευχαριστώ που αμέσως ανταποκρίθηκε να κάνουμε αυτή τη κουβέντα. Λέει, Λέει ο Ράνσμαν ένα πράγμα. Το Βυζάντιο, αυτό που εμείς λέμε Ρωμανία, η λέξη Βυζάντιο την έδωσαν οι Γερμανοί για να μας αποπροσανατολίσουν. Mm. Όπως προσπάθησαν να μας χωρίσουν σε αρχαίους Έλληνες και σε χριστιανούς, έτσι έκαναν με το να μας χωρίσουν από το Βυζάντιο και να πούνε ότι το Βυζάντιο δεν είναι ελληνικό. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Ποια είναι τα επίπεδα της ελληνικής ιστορίας. Μέγας Αλέξανδρος, Ρώμη, Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, Ελληνική, Οικουμενικό Ελληνικό Κράτος ονομάζει ο Τόμπι, ο Τόμπι την, Ελληνική, την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και μετά περνάμε στην Χριστιανική Αυτοκρατορία, Ανατολή Δύση και αυτό είναι η Ρωμανία, αυτό είναι το Βυζάντιο. Το Βυζάντιο δεν είναι μόνο στην Ανατολή, το Βυζάντιο είναι και στη Δύση η Ρωμανία η ελληνική δηλαδή η χριστιανική ορθόδοξη αυτοκρατορία αυτό που λέμε το ρωμαϊκό, έφτανε μέχρι την Αγγλία βεβαίως μετά ε, γίνονται χριστιανοί όλα τα σλαβικά φύλλα γίνονται ορθόδοξοι αν θέλει, γίνονται και αυτοί οι λαοί που γίνονται ορθόδοξοι μέρος αυτής της οικουμενικής αυτοκρατορίας που την οραματίστηκε ο Μέγας Αλέξανδρος αυτό σήμερα διακυβεύεται όχι με την έννοια μιας αυτοκρατορίας εγκόσμιας αλλά μιας πολιτείας που δίδει αξία στον άνθρωπο, στο ανθρώπινο πλάσμα. Με αυτή την έννοια λοιπόν σήμερα ως Έλληνες θα πρέπει να ξαναχτίσουμε από την αρχή την ψυχή μας. Χάθηκε η Θεσσαλία, αύριο τι θα χαθεί, χάθηκε η Ρόδος, καίγεται ο Εύρος, ε, καταστρέφεται το Αιγαίο, η Μακεδονία. Δεν ξέρουμε αύριο ποια Ελλάδα θα μας απομείνει και πώς οι Έλληνες θα απομείνουν στην Ελλάδα. Mm. Άρα, επήγε αυτή τη στιγμή να ξανασχεδιάσουμε το μέλλον της Ελλάδος. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε στα κόμματα και στους αρχηγούς τους, που πλέον αποδείχθηκε ότι όλα τα κόμματα πρέπει να πάρουν την έγκριση της νέας τάξης, του Κλάους Βαμπ, ε, δεν ξέρω ποιου άλλου. Αυτή είναι η δικτατορία η παγκόσμια. Αυτή τη στιγμή πρέπει να επανασυνδεθούμε με το 1821... Και να ξαναδημιουργήσουμε αυτήν την οικουμενική Ελλάδα, την όντω δημοκρατική Ελλάδα, η οποία δίδει τιμή στον κάθε άνθρωπο. Και αυτό είναι η όντω δημοκρατία. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι οι Έλληνες καλούνται σήμερα να ε, οραματιστούν έναν νέο τρόπο πολιτεύματος. Mm. Αν αυτό δεν το κάνουμε, ε, θα, η ιστορία θα μας αναγκάσει να το κάνουμε. Και θα, θα είναι δεν... αργά θα είναι και αργά. Αλλά έστω και λίγοι Έλληνε να μείνουν ζωντανοί, αληθινοί Έλληνε, θα ξαναφτιάξουν την ιστορία. Όμω υπάρχουν πολλοί Έλληνε και στην Ελλάδα και στην Ομογένεια. Το δίκτυο Ελληνισμού ε, στηρίζεται σε αυτή την ιδέα. Πάρα πολλοί άνθρωποι πίστεψαν αυτή την ιδέα ε, μια νέα πολιτιολογία η οποία δεν στηρίζεται στο κόμμα και στον αρχηγό. Στηρίζεται στον ηγέτη, στους ηγέτες, Πρέπει ως Έλληνες να φτιάξουμε μια σχολή ηγετών ε, βέβαια. ώστε ε, μπορεί τον έναν να τον ε, βγάζουν από τη μέση να τον διαφθείρουν, να τον εξαγοράσουν, να τον σκοτώσουν αν Έχει, είναι τάλος. άξιος αλλά δεν τελειώνει εκεί η ιστορία. Θα πρέπει επομένως ε, ως λαός να φτιάξουμε ένα περιβάλλον όπου διαρκώς θα αναδεικνύει ηγέτες του επίπεδου του Καποδίστρια. Ο Καποδίστριας όταν τον δολοφόνησαν και τρυπήθηκε το κουστούμι του που φορούσε αυτό το ίδιο κουστούμι του έβαλαν όταν τον κίδεψαν διότι δεν είχε άλλο δεν είχε περιουσία όλη του την περιουσία την εδαπάνησε για τον αγώνα απελευθέρωσης της Ελλάδος σήμερα που είναι το πόθεν έσχης να δούμε όλοι που πάνε στη Βουλή ακόμη και τα πατριωτικά κόμματα που μπήκαν στη Βουλή παρακολούθησα ότι πώ αφομοιώνονται. Του παίρνουν, του βάζουν μισθού. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, τους... Κατευθείαν με το κασεράκι, φτιαχτεί κανόνα. Και τελειώνει. Και λέμε, πόσο πατριώτη μπορεί να είναι κάποιο όταν πάει στη Βουλή και αφομοιώνεται. Όταν ε, διαφθείρεται όλη η Ελλάδα, διαλύεται όλη η Ελλάδα, θα έπρεπε όλοι αυτοί οι πατριώτε, βουλευτέ στη Βουλή, να πούνε: Δεν θέλουμε αυτό το μισθό. Αυτά τα χρήματα είναι κλεμμένα από τον ελληνικό λαό θα μείνουμε με το μισθό που είχαμε. Δύο χιλιάρικα, ενάμιση χιλιάρικο. Τα υπόλοιπα τα δίνουμε στον ελληνικό λαό. Αρνούμαστε. Το κάνουν κάποιοι. Το κάνουν κάποιοι. Μπράβο του. Αρνούμαστε λοιπόν να μπούμε σε αυτό το σχέδιο αφομοίωση. Το πιο σημαντικό όμω δεν είναι τόσο τα λεφτά όσο το πνεύμα. Δηλαδή τι, ποιος αποφασίζει, ποιος αποφασίζει, εάν αποφασίζει ένας άνθρωπος μόνος του έχει τελειώσει η δημοκρατία. Έχει τελειώσει η Ελλάδα. Πρέπει να αποφασίσει. Μα δεν θα πάρει και καλή απόφαση. Μπράβο. Δηλαδή, ο σωστό ο ηγέτη αυτό που κάνει είναι να ακούει. Έτσι. Δηλαδή, όταν κάθεσαι και τον ακού, του ακού όλε τι προοπτικέ όλων των ανθρώπων, γι' αυτό, αυτό θα πει δημοκρατία κιόλα. Ναι, αλλά αυτοί θα σου πούνε, έχουμε το AI τώρα, artificial intelligence. Το AI ταυτόχρονα ακούει όλο τον πλανήτη Γη, άμα θέλει. Οπότε αυτό μπορεί να σε κάνει πολύ καλύτερο ηγέτη ω AI. Η τεχνητή νοημοσύνη, ε, εγώ διδάσκω φυσική, μαθηματικά και φιλοσοφία, ε, προφανώς η τεχνολογία και η επιστήμη είναι δώρο Θεού. Mm. Βεβαίως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και την τεχνητή νοημοσύνη για τα πάντα, αλλά το νόημα της ζωής του ανθρώπου δεν το δίδει η τεχνητή νοημοσύνη. Σίγουρα. Το νόημα της πολιτικής ζωής δεν μπορεί να καταργηθεί ο άνθρωπος ως πολίτης και ως πρόσωπο αυτεξούσιο και ελεύθερο. Γιατί τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη, είναι ντετερμινισμό. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά στην τεχνητή νοημοσύνη και στον άνθρωπο. Η τεχνητή νοημοσύνη γνωρίζει τον δημιουργό τη. Και ο δημιουργό τη δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Είναι ο άνθρωπο. Υποτάσσεται στον δημιουργό, βέβαια. Γιατί δεν ξέρω αν υποτάσσεται. Όποιο έχει, ε, ναι. έχει τα κλειδιά των αλγορίθμων αυτό σε εξουσιάζει τον κόσμο. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια μηχανή. Αυτό το πιόνι μόνο του δεν μπορεί να πάει από εδώ εκεί. Θα το πάει ο αλγόριθμο. Ναι. Αυτός Αυτό λοιπόν που έχει ορίσει τον αλγόριθμο αυτού του παιχνιδιού σκάκι, πολιτική, οτιδήποτε, αυτό εξουσιάζει. Σωστά. Άρα η ελίτ σήμερα, η νέα τάξη, είναι αυτή που έχει του αλγορίθμου. Δεν θα πούνε, έλα Εκα... εδώ, Τέριχα Τζερεμία. Perfect. Ακριβώ. Δεν θα πούνε, έλα, να μα πει εσύ πώ θα φτιάξουμε τον αλγόριθμο mm. Θα τον φτιάξουν αυτοί Που έχουν συγκεκριμένο πνευματικό αν θέλει υπόβαθρο Και το πνευματικό υπόβαθρο των ανθρώπων που σήμερα κυβερνούν τον κόσμο Με το χρήμα, με τις τράπεζες, με, την, με τα μέσα ενημέρωσης, την πληροφορία, τη δημοσιογραφία Την τους, ιδιοκτησία Τους εξαγορασμένους επιστήμονες και τα λοιπά, τους πολιτικούς αυτοί οι άνθρωποι έχουν συγκεκριμένο σχέδιο. Και το σχέδιό τους είναι, θα το πούμε ξεκάθαρα, σατανικό. Είναι άρνηση του Χριστού. Και δυστυχώς σήμερα η διοίκηση της Εκκλησίας της Ελλάδος έχει υποταχθεί σε μεγάλο βαθμό στη νέα τάξη που είναι άρνηση του Χριστού. Αυτ... Πάντα έτσι δεν ήταν μόνοι Αυτή δεν, δεν τους... ήταν πάντα έτσι Η όχι, εκκλησία η λεγόμενη τότε δεν τον σταύρωσε Όχι το, ε, το Χριστό τον σταύρωσαν το ιερατείο Αλλά δεν ήταν και μέσα στο ιερατείο ήταν ο Νικόδημος Ήταν πάντοτε άνθρωποι πάντοτε το καλό και το κακό στην υπάρχει Σε μένα που μιλώ τώρα υπάρχει μέσα μου και το καλό και το κακό Ναι εννοείται Είναι η δική μου απόφαση εάν θα ακολουθήσω το καλό ή το κακό το λέει ο αρχιετυπικό ε, μύθο του Ηρακλή. Ακριβώ. Και ε, 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 εσύ, ω άνθρωπο και ω ηγέτη, σε φοβούνται ή σε σέβονται. Εκεί πέρα υπάρχει μια διακριτή γραμμή για το ή ε, αν θα σε φοβούνται, αν θα σε σέβονται. Εξαρτάται από το πόσο κακό η δυνατότητα να δημιουργήσει κακό έχει και πώ το χρησιμοποιεί αυτό. Δηλαδή, τη δυνατότητα του να δημιουργήσουμε κακό την έχουμε όλοι μέσα μα. Το θέμα όμω είναι, κάποιοι. Το βάζουν και σε εφαρμογή Προφανώς Κάποιοι, προφανώς. κάποιοι κατέχουν τη γνώση Του πως να δημιουργήσει κακό Αλλά δεν τη χρησιμοποιούν για κακό Τη χρησιμοποιούν για καλό ε, Και πάντα έχουμε αυτό Η εδώ ο, ο πατήρ ελπίδιο, τον έχει δείξει Ο, ο Στέφανο Σοδαμιανίδης σε, σε μια συνέντευξη Είναι ένας άνθρωπος μεγάλη μορφή Εγώ θεωρώ ε, Έχει πει πράγματα πολύ σημαντικά Ξίζει να τα δουν όλοι οι Έλληνες ότι αυτή τη στιγμή ξαναζούμε την υπόσχεση του σατανά στους πρωτοπλάστους ότι εάν φάτε από το δέντρο της γνώσης, εάν πάρετε την ταυτότητα, εάν κάνετε αυτά τα τσιμπήματα, εάν, εάν, εάν θα μπείτε στον παράδεισο. Θα γίνετε θεοί. Mm -hmm. Αυτός ο μύθος που είναι ένας σατανικός μύθος ότι ο άνθρωπος θα γίνει θεός μόνος του, Άρα δεν μας ενδιαφέρει ο Θεός, εμείς είμαστε θεοί, αυτό γίνεται και σήμερα. Γι' αυτό λέω ότι το Artificial Intelligence γνωρίζει τον δημιουργό του. Εμείς οι άνθρωποι δεν γνωρίζουμε σε εισαγωγικά τον δημιουργό μας, αλλά αυτή είναι όλη η μαγεία. Ή δεν θέλουμε να τον αναγνωρίσουμε. Όχι να τον αναγνωρίσουμε, να τον γνωρίσουμε. Να τον γνωρίσουμε. Είναι ο άνθρωπος... Κάποιοι τον αναγνωρίζουν. Αυτοί Κάποιοι μαρτυρούν. οι Άγιοι. Αυτοί που αναγνωρίζουν τον Χριστό ως δημιουργό του κόσμου δεν είναι ανθρώπινη γνώση αυτή. Εμένα, εγώ ας πούμε δεν έχω γνωρίσει Χριστό από την άποψη, δεν έχω δει Χριστό. Επίσης κάτι πολύ ενδιαφέρον. Τον έχεις δει το Χριστό. Μπορεί. Όταν βλέπει τι βυζαντινέ Εγώ ξέρω υπόλοι... ότι σίγουρα μέσα μου έχω Χριστό, σίγουρα, αλλά τώρα ε, από εκεί και ελλην... πέρα. Ε, δε στο ελληνικό. Να το πω, να το πω πολύ, πολύ πιο απλοϊκά, το οποίο είναι λάθο. Γιατί δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αυτό. Δεν τον έχω δει μπροστά μου. Εν, ενώ ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν, τον έχουν δει μέσα στον ύπνο του. Τον έχουν δει τον Ιμφύο. Και στο ξύπνιο. Όχι μόνο Μπορεί στον και στο ξύπνιο. ξύπνιο. Εγώ δεν είμαι σε αυτή την κατηγορία. Και δεν είσαι με πειράζει. Όμως, σε, είσαι όμως. Μου αρέσει που ζω σήμερα για να έρθει αυτή η στιγμή, αν έρθει. Και θα έρθει και έχει έρθει. Και θα μάχομαι για να έρθει αυτή η στιγμή. Αν έρθει. Αν δεν έρθει, είτε έρθει είτε δεν έρθει, μα δεν με απασχολεί Μακάρι, εμένα. Μακάρι λέει οι μη ειδότε και πιστεύσαντε. Γιατί ό,τι και να δούμε, πάντοτε είναι πολύ λιγότερο από αυτό που είναι ο Χριστό. Ο Χριστό κάθε φορά μα αποκαλύπτει από τον εαυτό του αυτό που μπορούμε εκείνη τη στιγμή να αντιληφθούμε. Ο, ο Χριστός είναι τελεία αγάπη. Υπάρχει μια ιστορία στον ε, Μέγα Παΐσιο Ο οποίος είχε φτάσει σε μια τελεία κατάσταση αγάπης Και ε, προσευχόταν ακόμη και τους δαίμονες Και mm. βλέπει τότε το σατανά να του παρουσιάζεται με μορφή σκύλου Και να τον περιγελά με την γλώσσα του να έχει βγάλει να τον περιγελά Και τότε λέει εμφανίζεται ο Χριστός και του λέει παίσιε δες εσύ προσεύχεσαι γι' αυτόν και αυτό σε κοροϊδεύει τι μπορώ να κάνω εγώ για αυτόν. Και μετά του λέει, έγινες όπως εγώ στην αγάπη. Άρα, εάν ο άνθρωπος θέλει να είναι από τη μεριά της αγάπης, τότε ο Χριστός το αποκαλύπτεται. Ο πιο γρήγορος τρόπος για να αναγκάσεις τον Χριστό να σου αποκαλυφθεί είναι να βιάσεις τον εαυτόν σου να αγαπάει ανιδιοτελώς κάθε πλάσμα. Οτιδήποτε υπάρχει, καλό, κακό, η αγάπη, η, η, τελή αγάπη που δίδει ο Χριστός είναι η πραγματική δημοκρατία αν θέλεις. Και όταν ο Ράνσιμαν λέει ότι το Βυζάντιο ήταν η ανώτερη μορφή δημοκρατίας που υπήρξε ακόμη και από την αρχαία Ελλάδα στο τελευταίο μου βιβλίο που το έδειξε στην άλλη φορά προσπαθώ να το εξηγήσω αφού είχε αυτοκράτορα, αφού πώς ήταν η δημοκρατία. Κατάλαβα εμβαθύνοντας ότι εννοεί ο Ράνσιμαν ότι ο αυτοκράτορας δεν εθεωρούσε τον εαυτό του Θεό. Mm. Αναγνώριζε τον Χριστό ως Θεό. Εκεί έγκυται η δημοκρατία. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν αναγνωρίζει πέρα από τον εαυτό του τίποτε άλλο, αυτός είναι ολοκληρωτικός άνθρωπος, αυτός είναι ο ναζιστής άνθρωπος, αυτός είναι ο κουμουνιστής με την κακή έννοια άνθρωπος. Και όχι την καλή. Αυτό που δημιούργησε η Ευρώπη μέσα από το γερμανικό ιδεαλισμό που δημιούργησε και την δεξιά νοοτροπία και την αριστερά, δηλαδή έναν ολοκληρωτισμό ο γερμανισμός είναι ο ολοκληρωτισμός είτε ως μαρξισμός, είτε ως ε, φιλελευθερισμός Μας ή οτιδήποτε. Γιατί? Δηλαδή, Διότι δηλαδή δεν αναγνωρίζει το πρόσωπο Ο Χέγγελ μιλάει για μια ιδέα η οποία διαλεκτικά κινείται και εξελίσσεται που είναι θεός, γίνεται ήλι, γίνεται εκείνο το άλλο και το παίρνει αυτό ο μαρξισμός και το κάνει μια ανάποδη κατάσταση όπου το κάνει διαλεκτικό ηλισμό που είναι το ίδιο η ύλη που εξελίσσεται διαλεκτικά και δημιουργεί αυτά και τα δύο είναι το ίδιο πράγμα και το βλέπουμε σήμερα πόσο κοντά έρχονται οι δεξιές θεωρίες με τις αριστερές μαζί συνεργάζονται για να καταστρέψουν την Ελλάδα Mm. Μαζί συνεργάζονται σήμερα για να καταστρέψουν στην Ελλάδα τη δημοκρατία. Και είναι η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΟΚΟΕ και τα λοιπά. Γιατί, διότι έχουν άρρωστο μυαλό. Άρα πώς αυτό προσδιορίζεται ο άνθρωπος είναι πολύ σημαντικό. Ακριβώς. Δεν είναι κανένας αριστερός, δεν είναι κανένας δεξιός, δεν είναι κανένας ακροδεξιός, κανένας δεν είναι τίποτα ουσιαστικά και θα Βέβαια, πρέπει να, να, να μάθουμε να μην βάζουμε ταμπέλες και πλαφών στον εαυτό μα. μας. Το, το, αυτό πλέον ο Ριστοτέλης. το τότε το τι το συγκεκριμένο. Αυτό εδώ ο Τέρι. Αυτό εδώ ο Γιάννη, η Μαρία, ο Κώστας, Αυτό το συγκεκριμένο ον. Έχουμε χάσει την ελληνικότητά μα, γι' αυτό και δεν είμαστε σήμερα Ορθόδοξοι, γι' αυτό και οι ιεράρχε μα σήμερα προδίδουν την Ορθοδοξία, γιατί θα έπρεπε οι ιεράρχε σήμερα να είναι απέναντι από το Μητσοτάκι, απέναντι από οποιοδήποτε σύστημα ολοκληρωτικό που θέλει του ανθρώπου να του καταργήσει ω πρόσωπα και θέλει να τους βάλει με τσιπάκια με ταυτότητε, να τους κάνει ιατρικές πράξεις υποχρεωτικές, δίθεν για την δημόσια υγεία. Όλα αυτά είναι ψευδή. Mm. Δεν είναι ένας μύθος, τα λέει η Κατερίνα Όσυν, τα καταλαβαίνουμε ως επιστήμονες. Είναι, θέλουν να τρομάξουν τον άνθρωπο για να δεχτεί αυτού τους αλγορίθμους. Να δεχτούν όλοι πλέον ότι θα πάρεις αυτό το κομμάτι ψωμί και να είσαι ευχαριστημένος και θα κάνεις ό,τι σου λέμε δεν έχει εσύ εξουσία, είσαι δούλο. Δεν είσαι ελεύθερο πολίτη. Αυτό καταργείται σήμερα. Και η ιεραρχία τη Εκκλησία έχει τεράστια ευθύνη. Κινείται στον χώρο τη αιρέσεω γιατί δεν υπερασπίζεται τον άνθρωπο. Δεν υπερασπίζεται το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία δικτατορία που εξελίσσεται σε παγκόσμιο επίπεδο και σε τοπικό. Εάν είναι αλήθεια, μου έλεγε ο Γιάννης ο Τσέρνος, λέω τώρα κάτι άλλο που είναι σημαντικό, Εάν είναι αλήθεια ότι οι τράπεζες πήραν το 2012 και αξίζει να το ψάξουμε αυτό το τέριμο ε, από το καταπίστευμα μοιράστηκαν δις και τρεις 115 τρεις λέει μοιράστηκαν στην Ελλάδα πήρε η Ελλάδα και το 2020 έχουμε 1,33 έσοδα του ελληνικού κράτους Άμα ψάξει κανεί και το δει αυτό. Αν αυτή η πληροφορία, εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, να καλέσουμε τους οικονομολόγους να τα δουν. Υπάρχουν έσοδα του ελληνικού κράτους σε 1,33. Κάτι αλλιώ μου το έχει εξηγήσει κάποιος το πώς είχε γίνει αυτό. Τρει, καταρχάς είναι τεράστιο το νούμερο. Μπράβο. Δεν λέμε, υπάρχει ισολογισμό πέρα που έχουμε τρει ω Ελλάδα. Πέρα από αυτό. Η Ελλάδα είναι το πιο πλούσιο κράτο του. Κάθε χρόνο, κάθε εταιρεία, όπω η Ελλάδα, βγάζει τον ισολογισμό. Η, Τρίς δεν έχει η Ελλάδα είναι το πιο πλούσιο μέρο του κόσμου. Σίγουρα. Άσχετα είναι. από τι λεπτομέρειε. Αυτή τη στιγμή γιατί διώχνουν του Έλληνε, Πρώτον, γιατί θέλουν διότι δι... θέλουν να διώξουν τον Χριστό από την Ελλάδα, να καταστρέψουν την Ορθοδοξία. Δεύτερον, διότι θέλουν να ελέγξουν όλο τον πλούτο τη Ελλάδο. Εδώ δεν είδαμε στην ε, Θράκη, ε, μέσα σε μια εκκλησία, η κλιματική κρίση να κόβει τα χέρια του Εσταυρωμένου και βρήκαν τον Εσταυρωμένο κάτω. Δεν το έχω δει αυτό. Αλήθεια, πρώτη φορά το ακούω. Η κλιματική κρίση μπήκε σε μια εκκλησία τη Θράκη ε. και έκοψε τα χέρια του Εσταυρωμένου που ήταν πάνω στο Σταυρό και βρήκαν τον Εσταυρωμένο κάτω. Η κλιματική κρίση το κάνει αυτό. Με πυρκαγιέ και με. Με λαθρομετανάστε. Με λαθρομετανάστε. Μπήκανε <laughs> μέσα λαθρομετανάστε οι Μουσουλμάνοι Α, και, και το, το κάνανε. Προφ... Μα μπορούν να τα κάνουν ήδη. Ναι, αλλά λένε ότι η κλιματική κρίση έβαλε τι πυρκαγιέ στη Θράκη. αυτό είναι το πρόβλημα εδώ. Δεν υπάρχει κλιματική κρίση. Προσπάθου... δεν υπάρχει, Ωραία. δεν, υπάρχει, δεν, να να υπάρχει κορονοϊ... δεν υπάρχει κορονοϊός με την έννοια ότι είναι κατασκεύασμα. Ναι, ναι, Όπω Όπως κατασκευάστηκε η οικονομική κρίση, οι φούσκες, οι τραπεζικές, τα έχει αποδείξει ο Γιώργος ο Σαρής. Ναι, όλα αλήθεια και είναι αυτά. Τι ανθρώπι... μπορούμε να πούμε στους ανθρώπους που πιστεύουν ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση και ότι, να το πω, γιατί υπάρχει όντως, ας πούμε ότι υπάρχει, αλλά υπάρχει με την, από την άποψη όμω ότι δεν υπάρχει μια άλλη Εξουσία που ελέγχει το πώ Κα... επι, επιταχύνεται αυτή η κλιματική κρίση. Καταρχά. Γιατί τεχνο... υπάρχει τέτοια τεχνολογία. Να πούμε το εξή. Ότι η τεχνολογία σήμερα έχει φτάσει πολύ μακριά. Δεν ξέρουμε. Εμεί δεν γνωρίζουμε σήμερα τι δυνατότητε που έχει η τεχνολογία, η γεωμηχανική κτλ. Μου έλεγαν στο νοσοκομείο που θα κάνω την άλλη εβδομάδα μια μεγάλη επέμβαση ότι η Google καταγράφει όλα τα δεδομένα που γίνονται σε ιατρικές πράξεις, με ρομποτική. Και τι σημαίνει αυτό. Το λέει η Κατερίνα Όστιν. Θα πάρουν όλη την γνώση από τον άνθρωπο και θα την μεταδώσουν στα ρομπότ. Αυτό κάνει η Google. Γι' αυτό mm. καταγράφει τα πάντα. Διότι τα ρομπότ πλέον εξελίσσονται και θα κάνουν αυτό που κάνει ο άνθρωπος πολύ καλύτερα. Mm. Θα σου κάνει εγχείρηση το ρομπότ. Πολύ καλύτερα από ότι θα σου την κάνει ένας άνθρωπος θα σου προσγειώνει το αεροπλάνο, θα σου κάνει οτιδήποτε. Άρα αντικαθίσταται ο άνθρωπος από την τεχνητή νοημοσύνη, από τα ρομπότ. Εδώ μιλάμε για μια άλλη θεολογία, για μια αιρετική θεολογία. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε ως Έλληνες και δεν το καταλαβαίνουμε. Ότι καταστρέφεται πλέον ο ελληνικός κόσμος και ο ορθόδοξος κόσμος. Η Ρωσία μπορεί να βρει πολλά λάθη Στραβάει οτιδήποτε. Όμω είναι από τη μεριά του καλού με την έννοια πια ότι αντιστέκεται στην δυτική νοοτροπία ότι ο άνθρωπο είναι θεός πάνω στη γη. Mm. Ο δεν κάνει τον σταυρό του. Αναγνωρίζει τον Χριστό ω θεό. Όπω το έκαναν οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Μπορεί να ήταν αμαρτωλή. Ο, ο Βουλγαροκτόνο περπάτησε με τα γόνατα κάτω, τον ανάγκασε ο Πατριάρχη να περπατήσει ε, 500 μέτρα με τα γόνατα και να ζητάει συγγνώμη γιατί τύφλωσε τους Βουλγάρους. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Άρα ε, ο Πούτιν σαν άνθρωπος μπορεί να έχει αμαρτία, αλλά ο Πούτιν προσκυνάει τον Χριστό. Αλυκιά. Ενώ ο Κλάος Βαμ ποιο προσκυνάει. Τον Βαλ, τον Σατανά. Ο κύριος Μητσοτάκης ποιον προσκυνάει. Όλοι αυτοί οι κύριοι από τη Δύση ποιον προσκυνούν. Κάνανε ναούς για τον Σατανά. Άρα είμαστε πλέον πολύ κοντά να δούμε την αλήθεια. Δηλαδή τι, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή όσοι Έλληνες απομείνουν, διότι διώχνουν τους Έλληνες από την Ελλάδα, είναι σαφές, τους αντικαθιστούν και έχουν τεράστια ευθύνη σε αυτό οι άνθρωποι που θα έπρεπε να προστατεύουν τον ελληνικό λαό. Είτε είναι το ιερατείο, είτε είναι εμεί οι επιστήμονες, οι πανεπιστημιακοί, είτε, είτε οι δημοσιογράφοι, είτε οποιοδήποτε, οι έχει καταργηθεί η δικαιοσύνη. Έχει καταργηθεί η επιστήμη. Έχουμε μύθους πια στην επιστήμη. Δεν έχουμε επιστήμη. Η πολιτική επιβάλλεται στην επιστήμη. Δεν υπάρχει αμερόληπτη επιστήμη να δούμε. Οι μετεωρολόγοι να μας εξηγήσουν τα φαινόμενα που ζούμε τώρα. Ο Ντανιέλ. Δανιήλ. Πρόσεχε. Mm. Είναι αποκαλυπτικό ο όνομα αυτό. Ναι. Το εξήγησε όμω, Αυτό είναι το παρανοϊκό της υπόθεσης. Η ΕΜΗ, όχι η ΕΜΗ, το, εθ, το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Έκανε μια πολύ καλή εξήγηση. Τη δημοσίευσε και στο λογαριασμό του στο Twitter. Και επειδή είπανε αλήθεια ότι αυτό είναι ένα μη φυσιολογικό φαινόμενο. Δεν τα ξέρω αυτά. Ναι, μου αρέσει βγαίνει φυτολές. η ΔΕΘ στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκη και λέει Κα... ότι το Εθνικό Αστεροσκοπείο θα υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτική Προστασία βάσει Επιτελικού Κράτου. Δηλαδή, Άρα... έχω κάνει τη μελέτη μου. Άρα, επαληθεύεται αυτό που λέμε. Ναι, εννοείται. Η μελέτη μου λέει ότι το πρόβλημα είναι. Επιτελικό κράτο. Το επιτελικό κράτο, το, το ακούμε, το ακούμε, δεν ξέρουμε τι είναι ακριβώ. Είναι, είναι, το ένα, σύστημα, κράτος, είναι ναι. ένα σύστημα κατά το οποίο δεν δρά μόνος σου. Δεν υπάρχουν ανεξάρτητε αρχέ, μόνο η ΑΔΕ είναι η ανεξάρτητη αρχή. Και, και δεν είναι ανεξάρτητη. Είναι ναι, κάτω από... και, και μετά και τέτοια. Και η, 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 η προστασία δεδομένων είναι ανεξάρτητη που δεν είναι ανεξάρτητοι γιατί δεν κατάφεραν να κάνουν τίποτα στο σκάνδαλο του πραγματοδότητα. Αυτό καθαλό, που λες, είναι πρέτατό. εντυπωσιακό και σε ευχαριστώ, δεν τα προλαβαίνω όλα. Στο Βόλο, που ήμουν με κάλεσαν να μιλήσω σε ένα συλλαλητήριο για τις ταυτότητες, μου έλεγαν οι άνθρωποι ότι 12.000 αστραπές έβλεπαν δηλαδή κάθε δευτερόλεπτο όλος ο ουρανός να φωτίζεται. Ε, ναι. Πριν... Σαν να έχει δηλαδή διαρκώ βεγγαλικά πως κάνε. Αυτό δεν έχει ξανά υπάρξει όχι, όχι, Εγώ ως φυσικός αυτά, ναι. ε, μπορώ να σκεφτώ ε, Και να καταλαβαίνω ένα πράγμα Η τεχνολογία έχει πάει πολύ μακριά σήμερα Μπορούν ακόμη και να κάνουν σκιά του ηλίου Αυτό είναι ένα σχέδιο του Bill Gates Να απλώσουν σκιά στην ατμόσφαιρα Και να είναι νύχτα Και να μην μπαίνει ο ήλιος δίθεν για το περιβάλλον mm. Αυτό είναι μύθος Όπως ο κορονοϊός ήταν μύθος Τον έφτιαξαν Mm. Στα εργαστήρια για να τρομάξουν τον κόσμο. Έτσι και αυτό. Έτσι κάνουν και την κλιματική αλλαγή. Βοηθάνε. Ναι, αλλά οι πολιτικοί αυτοί που έχουμε το επιτρέπουν αυτό. Μα αυτό είναι δε, το πρόβλημα. Η πολιτική Γιατί δεν κάπου δεν είναι. που υπάρχει αυτή η βάση του ΧΑΡΠ. Πώς και δεν... είναι κοντά. Μα προφανώ. Είναι από εκεί μεριά. Από ε, Αλβανία μεριά. Και λένε και στην Κροατία και λένε και στη Μικρά Ασία ότι έχουν. Το σημαντικό ποιο είναι ότι δεν έχουμε πολιτικού πλέον άνδρε ή γυναίκε οι οποίοι. Να σέβονται τον εαυτόν τους Αυτοί όλοι είναι ανθρωπάκια Ναι γιατί ωραία ο Κασελάκης θέλει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και την πήρε και όλα Φυτευτός τελευταία στιγμή είναι Γιατί είναι ο νέος Τσίπρα που τον φυτεύουν Ο, όπως ο νέος Μητσοτάκη θα είναι, είναι Ο νέος Μητσοτάκη, ο νέος Τσίπρα, Διότι τους φυτεύουν εδώ τους μετά φυτ... τι... το... Αυτόν τον φυτέψαν είναι οφθαλμοφανέ. Για, για τον πιο χαζό αριστερό, δηλαδή. Μα μετά το... Μετά το για χιλιά... να σου πει ότι δεν υπάρχει ούτε αριστερά ούτε τίποτα. Ξύπνα σου λέει εδώ πέρα. Σου βάζουμε Ακύβο. καπιταλιστή εφοπλιστή από την Goldman Sachs των Ηνωμένων Πολιτειών, από τα 14 του είναι στη ΣΥΠΑ, Τι ξέρει αυτό από Ελλάδα, ΛΟΑΤΚΙ, να νομιμοποιήσει το γάμο και εσύ απλά τον δέχεσαι. Και τελικά Έτσι ψηφίζουν είναι. μόνο 150.000 στι εκλογέ του ΣΥΡΙΖΑ. 150.000 ναι. είναι 3% όμω. Έτσι που 17 που 3 Γι αυτό Τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα Τερή, ε, Εσείς τα νέα παιδιά Πρέπει να κατάλαβετε ένα πράγμα Ωραία, Τι να καταλαβμόταν Ότι, όταν εγώ ότι, αλλάζετε, ναι, ότι αλλάζετε την ιστορία Με το να πείτε Όχι στους αρχηγούς Όχι στα κόμματα Εθνικό συμβούλιο Το δίκτυο ελληνισμού αυτή τη στιγμή Σε όλη την Ελλάδα Καλεί τους Έλληνες που σκέπτονται Να δημιουργήσουν τοπικά εθνικά συμβούλια στο όνομα της πόλης, όχι στο όνομα ενός αρχηγού, ενός κόμματο, ούτε του δικτύου Ελληνισμού. Το δίκτυο Ελληνισμού κάνει αυτό και τι λέει. Όχι στο όνομα του δικτύου Ελληνισμού. Στο όνομα της πόλης. Για Η να πάντα... πάρει κάποιο την, την κυριαρχία και να το κάνει αυτό πράξη, που θα πρέπει να είναι στις προγραμματικές του δηλώσεις και θα πρέπει να πάρει πάνω από 200 βουλευτές ή να καταφέρει να συλλέξει 200 βουλευτές γιατί αυτό είναι συνταγματική αναγνώριση. Ε, όχι μόνο αυτό. Θα πρέπει πρέπει να, να φτιάξει πρώτα κόμμα. Αγάπη, Χωρίς ε, κόμμα δεν γίνεται είναι πιο, σε αυτή τη δημοκρατία πριν, που έχουμε. Πριν το κόμμα. Το ουσιαστικό είναι 2 εκατομμύρια Έλληνες, 3 εκατομμύρια Έλληνες να καταλάβουν αυτό που λέμε. Ότι η Ελλάδα πρέπει να κυβερνηθει απο από Έλληνες. 2-3 εκατομμύρια Έλληνες πρέπει να το καταλάβουν. Και πώς θα το καταλάβουν εάν σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε περιοχή υπάρξει το ευγενέ κομμάτι του λαού μα, το ανιδιοτελές Ο λαό μα έχει ωραίους ανθρώπου που συναντώ παντού σε όλη την Ελλάδα. Αυτό το ανιδιοτελές κομμάτι του λαού μα, αυτό θα ηγηθεί. Όχι κάτω από ένα κόμμα και κάτω από έναν αρχηγό, αλλά στο όνομα τη πόλη. 50% άνθρωποι σε αυτή την συνοικία, 50% εκεί. Γι' αυτό οι εκπομπέ οι δικέ σα αυτή τη στιγμή είναι εργαλείο όσο σας αφήνουν. Mm. Έτσι, όσο όσο σα αφήνουν. Διότι μπορείτε να αυτοργανώσετε τον ελληνικό λαό. Όσοι από εσά, του νέου ανθρώπου που κάνετε αυτό το ιερό έργο να δίδετε την αληθινή πληροφορία, εγώ σε γνώρισα όταν αγωνιζόσουν για τον Τραμπ, τότε κατάλαβα το ήθο σου και την ποιότητά σου και παρακολουθούσα συνεχώ. Και άλλα παιδιά, όσοι νέοι άνθρωποι, να δούμε. Μπορούν να καταλάβουν αυτό. Δηλαδή, όχι να περιγράφουμε το κακό, αλλά να πούμε στον ελληνικό λαό: mm. αυτοργάνωση τώρα. Mm. Τέριχα Τζερεμία, ε, ε, Μάριο, ε, Λάμπρο <Κι>... Πάσχο, ε, ο Λιμπερόπουλο Τζιζυρίχη. Ε, πόσοι άνθρωποι τέλο πάντων, νέοι αγωνίζονται, έτσι, ο Μπαντίδη, να του πούμε, είστε αποφασισμένοι να αλλάξετε την ιστορία και όχι μόνο να περιγράφετε το, φαι το φαινόμενο του κακού για να πάρετε πολλά likes ή πολλές τηλεθεάσεις. Οκ, okay, πώς αλλάζει η ιστορία. Καλούμε τον ελληνικό λαό σε αυτοοργάνωση. Κάθε πόλη, κάθε περιοχή οι άνθρωποι, οι Έλληνες που καταλαβαίνουν, που πιστεύουν αληθινά στον Χριστό, που αγαπούν την Ελλάδα, δημιουργούν τοπικά συμβούλια. Από τα τοπικά συμβούλια δημιουργείται το κεντρικό εθνικό συμβούλιο το οποίο έχει όλη την εξουσία. Εσεί οι νέοι άνθρωποι λοιπόν παίρνετε όλη την εξουσία. Κάνετε σκιώδη κυβέρνηση. Όταν λέω σκιώδη, δεν εννοώ κάτι κρυφό ή κάτι κακό. Ότι ο ελληνικό λαό αυτή τη στιγμή διώκεται από την Ελλάδα, η Θεσσαλία καταστράφηκε. Και δεν, δεν μιλάει κανεί. Το ίδιο έγινε με τον Εύρο. Η, ας πούμε ο στρατός μας αποδυναμώνεται στο Αιγαίο, στον Εύρο, στην Αχίαλο, τώρα στο Στεφανοβίκιο. Άρα η Ελλάδα θέλουν να την διαλύσουν. Αυτό το είχα διαβάσει όταν έκανα μία εισήγηση στη Θράκη για την Κύπρο που με είχαν καλέσει οι Κυπριακοί Σύλλογοι πριν 35 χρόνια περίπου και εκεί είδα γεωπολιτικά τι σχεδιάζεται. Πλήρης διαμελισμός της Ελλάδος. Διαμελισμός της Ελλάδος, Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρος, Αιγαίο Ανατολικό και Κρήτη ακόμη. Δεν είχαμε φανταστεί βέβαια ότι αυτό θα το έκαναν οι Έλληνε πολιτικοί. Την Ελλάδα δεν τη διαμελίζουν οι Τούρκοι τώρα, ούτε οι Αμερικανοί. Τη διαμελίζουν οι πράκτορε βέβαια των ξένων κέντρων εξουσία που ο ελληνικό λαό του πιστεύει. Θα σου φέρει έναν πολύ καλό χριστιανό, θα τον πιστέψει για να τον κάνει πρωθυπουργό. Θα σου φέρει έναν πολύ καλό το πούμε, αριστερό, έναν δεξιό. Θα σα πω τι γίνεται. Γιατί είπατε για εμά εδώ στο YouTube. Θα σα πω τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή. Εμεί κάνουμε μία δουλειά πολύ συγκεκριμένη που βλέπουμε όλοι εμείς οι YouTubers ότι αυτή η δουλειά ναι, με παρέχει αξία αφύπνιση ω ένα επίπεδο. Από εκεί και πέρα, πολλέ φορέ μα χρησιμοποιούν ω αποκούμπη κάποιοι πολιτικάντιδε ή ω αποκούμπη το σύστημα για εκτόνωση των ανθρώπων. Αυτό είναι το δεδομένο. Και. Είναι μια σκληρή δουλειά. Δεν είναι αστείο αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και οι άλλοι παίρνουν στα μιμύε τα κανονικά. Πάπηρα εκατομμύρια από τον ελληνικό ε, λαό. Εμεί δεν είμαστε σε καμία ε, και περίπτωση παραπληρωμένοι. Του βλέπουν ελάχιστα. Δεν ξέρω πόσοι του ε, βλέπουν. Εσά το σα βλέπουν 100, 200, 300 χιλιάδε. Την ημέρα, ναι. Αλήθεια είναι αυτό το νούμερο. 100, όταν 100, 100 κάνετε 120. Εκπομπή, είναι. Ε, καλό νούμερο, ναι. Για δέστε του άλλου τον Ευαγγελάδο, πόσοι τον βλέπουν. 10.000. Ναι, γι' αυτό συμπεριφέρεται λε και το βλέπουν 10 εκατομμύρια όμω. Ναι. <laughs> δηλαδή, και η πληρωμή του είναι λες και είναι 10 εκατομμύρια όμως αντίστοιχα αυτό είναι το εντυπωσιακότερο απ' όλα το θέμα όμως είναι το εξή ότι καταλαβαίνουμε εμείς όλοι ότι χρειάζεται καθημερινή ενημέρωση διότι είναι, ε, λειτουργεί προπαγανδιστικά αυτό μέσα στο μυαλό των άνθρωπων. Προπαγανδίζει yeah. με, με, την καλή την έννοια όμω. Δηλαδή, προγραμματίζεται ο νου. Δηλαδή, σου λέει: Δε το αυτό, αυτό δεν το ήξερε, αυτό δεν το, δε τι θέλουν να κάνουν Και κάνουν τόσα πολλά αυτοί που η δουλειά η δική μας έχει μια εφαρμογή Αλλά πως πηγαίνεις Από το σου λέω το αρνητικό Σου λέω τι θέλουμε να κάνουμε Στο δείχνω Στο τι κάνεις Οι άνθρωποι καλείς, θέλουνε Καλείς ε, εδώ πλέον περνάμε σε σχατολογία δεν θα τελειώσει ο κόσμο. Εγώ του τώρα... έχω, έχω καλέσει πολλέ φορέ, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε όχι αυτέ τι άθλιε συγκεντρώσει κάτω στον δρόμο. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει. Δηλαδή, δεν μπορούμε να, λέ, να έχουμε τον Γιώργο Παύλο και να λέμε Τον καλέσαμε να μιλήσει σε ένα συλλαλητήριο. Ε, πρέπει να πούμε Τον καλέσαμε να μιλήσει σε ένα ωραίο πριβέ συνέδριο με 100 επιχειρηματίε που έχουν αξία και δυναμική να κάνουν κάτι. Γιατί αυτοί θα πάνε ω ηγέτε να μιλήσουν στην ομάδα τη δική του. Και θα του οργανώσουν. Και αυτό Όταν να... έχουμε έναν κομμουνισμό κανονικό και έχουμε 2 εκατομμύρια δημοσίου υπαλλήλου και 400.000 μόνο επιχειρήσει στην Ελλάδα, ε, που πάει αυτό τώρα. Δεν βγαίνει. Τι να το πω εγώ το δημόσιο του Να κάτσω εγώ και να τον πίσω αυτόνα. Αφού είναι σε μια άλλη πραγματικότητα ζει. Είναι όλα καλά για αυτόνα. Πώ έχω είναι... να κάτσω να τον πείσω εγώ αυτόνα. Έχουν καταστρέψει το IQ. Ναι αλλά, ναι, αλλά αυτό ενημερώνεται από αλλού. Εγώ δεν έχω το χρόνο να πάω σε αυτόν ατομικά γιατί αυτό ατομικά θέλει ενημέρωση. Αυτό θέλει coaching και δεν έχει και τα λεφτά να πληρώσει κιόλα. Ο κόσμο όμω που σκέπτεται υπάρχει. Ε, η προηγούμενη εκπομπή μα Υπάρχει, υπάρχει μέχρι να μην υπάρχει. υπάρχει. Α πάνε επιθετικά στον κομμουνισμό εδέτα. τώρα. Επιθετικό Τι, κομμουνισμό. Πρέπει να κάνουμε όσο ακόμη έχουμε εργαλεία. Θα πρέπει αυτού του ευγενεί ανθρώπου να του μαζέψουμε. Α η εκπομπή. Να βάλουμε ανακοίνωση όπου μπορούν να αφήνουν τα στοιχεία του όσοι θέλουν. ήδη από την προηγούμενη εκπομπή, πάρα πολλοί άνθρωποι ήρθαν στο δίκτυο Ελληνισμού. Θα βάλουμε στοιχεία που μπορούν να πάνε να στη διεύθυνση ΣΑΠΣΤΑΚ, ναι, στο σελίδα του δικτύου. Α, το κάνετε το ΣΑΠΣΤΑΚ. Μπράβο, το κάναμε. Ναι, δική σου η συμβουλή. Και να μαζέψουμε του ανθρώπου που σκέπτονται. Συμφωνώ. Αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν. Υπάρχουν, αλλά και αυτοί οι η, άνθρωποι έχουν λέει προβλήματα. Και αυτό άφησε του νεκρού, θάψει του εαυτού του νεκρού. Αυτή τη στιγμή πού θα δουλέψουμε, με του ανθρώπου που είναι ζωντανοί. Mm. Άρα, εσεί που το λέει η καρδιά σα, καλείτε του ζωντανού Έλληνε να συσπηρωθούν, να αυτοοργανωθούν σε τοπικά συμβούλια και ένα κεντρικό εθνικό συμβούλιο. Καλείτε του επιχειρηματίε, και αυτό είναι κάτι που σε μια άλλη εκπομπή. Αν επιβιώσω από την άλλη εβδομάδα, πρώτα αυτό πιστεύω. Μπορούν όμω αυτοί οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι είναι Έλληνε πολίτε, χριστιανοί Ορθόδοξοι και αυτό κουβαλάει χρέο στην πλάτη του και ότι ναι, εμεί την κάνουμε μια δουλειά και μια, έχουμε μια πολύ καλή πρόθεση και χάνουμε το χρόνο μα για να τα πούμε όλα αυτά και να τα δείξουμε και να τα οργανώσουμε πόσο μάλλον. Αλλά και εσύ πρέπει να βάλει εθελοντική εργασία και να πα να κάνει κάτι που εγώ δεν μπορώ να κάνω. Ακριβώς. Όταν εγώ ήμουν στο Εθνικό Κόμμα Έλληνε, υπήρξαν άτομα μέσα γιατί για μένα είναι οργάνωση. Δηλαδή, είτε είναι κόμμα, είτε ένα οργανισμό, είτε οτιδήποτε, είναι κομμάτι management όλο αυτό. Ε, δεν καταλάβαιναν ότι αυτό το πράγμα, το βίντεο, η επικοινωνία, όλο αυτό, είναι πολύ ανώτερη αξία δουλειά από τη δουλειά του να πάω να βγω στο δρόμο και να διαδηλώνω σαν τον πίθηκο. Δεν το καταλάβαιναν οι άνθρωποι. Δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει, πώ. Ότι τι θεωρείται αξία καταρχά. Δηλαδή, έχουμε πρόβλημα αντίληψη στο τι είναι αξία πλέον. Είναι ζήτημα παιδεία. Παιδεία, αλλά είναι, είναι και τεχνολογία. Γιατί αλλάζει το παιχνίδι συνεχώ. Ε, θα πρέπει που ανέφερε επιχειρηματίε ε, μία πρόταση του δικτύου Ελληνισμού στου Έλληνε επιχειρηματίε που πραγματικά θέλουν να σώσουν την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, την ελληνική επιχειρηματικότητα, είναι ε, μία πρόταση μιας Μετοχική εταιρεία εθνικού σκοπού. Μπορούμε σε μια άλλη εκπομπή να παρουσιάσουμε αυτό το μοντέλο αυτό. και να, πα, να καλέσουμε όλου του Έλληνε, όσο ακόμη μπορούν. Mm. Βέβαια, μια τέτοια εταιρεία εθνικού σκοπού, η οποία θα καλέσει όλο τον Ελληνισμό να αγοράσει μετοχέ και θα υπάρχει μια επιτροπή διαφάνεια που θα εξασφαλίζει α, ότι αυτό το πράγμα είναι για όφελος του ελληνικού λαού. Οι Έλληνε επιχειρηματίε μπορούν να ωφεληθούν τα μέγιστα. Το 50% των κερδών να πάει για να μοιράζονται τα κέρδη σε αυτού, σε όσου μετέχουν και του μετόχου. Το άλλο ναι, 50% μέρυμα, ναι. να πάει για εθνικού σκοπού, στήριξη πολιτεκνή οικογένεια, στήριξη των Ελλήνων που έχουν ανάγκη νέων. Αυτό επι... μπορεί να το κάνει πολύ εύκολα αν είσαι κυβέρνηση. Κάνουμε ένα νέο ταμείο, δημιουργούμε ένα νέο ταμείο που πηγαίνει για αυτό το σκοπό. Μα δεν σε αφήνουν να κάνει κυβέρνηση, πρέπει να κάνει <laughs> επανάσταση πριν. Πρέπει να κάνει <laughs> αυτό που είπαμε την εποχή. Ωραία. Μήπω πρώτα να του αφήσουμε να κάνουν την επανάστασή του, αν είναι ικανοί, και μετά να φτιαχτεί το κράτο οργαν, οργαν, οργανωτικό. Μαζί, όλα, μαζί, όλα μαζί. Πρέπει να ετοιμάζουμε ηγετικέ προσωπικότητε από τη βάση του λαού. Ναι, όλα μαζί. Όλα τα πρέπει παράλληλα να γίνονται οργανωτικέ πράξει. Πρέπει να καλέσουμε και από αυτή την εκπομπή. Εγώ, καλούμε όλου του ανθρώπου που μα ακούνε και αισθάνονται ότι αυτό που λέμε είναι αληθέ. Δηλαδή τι. Και σ... λογικό. Τι λέμε και λογικό, Λέμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα νέο Χίτλερ μεταφιεσμένο με μορφή ε, πολιτικού, τραπεζίτη. Οι και ολόκληρου συστήματο κιόλα. ή συστήματος. Οι συστήματος. Οικονομικού στην blockchain, έχουμε... ταυτότητα. Ναι, είχε, τα τσιπάκια είναι τι είναι, Είναι η νέα μορφή ελέγχου που είχαμε με την Κεστάμπο. Ε, Ακριβώ. Δεν μα πειράζουν τα τσιπάκια εμά. Μας, μας πειράζει ο έλεγχο του ανθρώπου μέσα από τα τσιπάκια. Σωστά. Ούτε ο αριθμό 666 είναι κακό αριθμό. Αλλά τι, συμβολίζει το σατανικό πνεύμα. Άρα πρέπει να αντισταθεί. Ούτε ήταν κακό να, έπαιρνε κανείς, να έτρωγε από τα. που έκαναν θυσίε στου για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή το bitcoin, ο χρυσό και το ασίμι είναι πολύ χαμηλά σε τιμή. Ειδικά το ασίμι 23 δολάρια η ουγιά. Το bitcoin πόσο είναι. Αυτά είναι χαμηλά. Αυτά τώρα ετοιμάζονται να ανέβουν. Αν αυτοί οι άνθρωποι δεν πάνε να επενδύσουν λίγο σε ασίμι, να έχουν λίγο ασίμι, να μπορούν να κάνουν συναλλαγή γιατί υπάρχει τρόπο αντιμετώπιση. Για κάθε πρόβλημα υπάρχει μια λύση. Όταν αυτοί θα σου πούνε τώρα θα παίξει με το κρατικό CBDC, το δικό μα ψηφιακό νόμισμα δηλαδή, το ευρωπαϊκό ψηφιακό νόμισμα, και οπότε θα ελέγχονται τα πάντα. Ωραία, κάποιοι θα, δε, θα δέχονται χρυσό και ασύμι. Αυτό Η αξία του θα α, είναι πάντα χρυσό και, και ασίμιο εκεί πέρα. ακόμη και στην περίπτωση αυτή, ε, νομίζω ότι οι άνθρωποι, αν καταλάβουν αυτό που γίνεται, ότι όλη η ανθρωπότητα πηγαίνει σε έναν ολοκληρωτισμό. Αν καταφέρετε να πω το κλειδί, να φτιάξετε αυτό που θέλετε, γιατί μου το έχετε ξανααναφέρει. Αυτό το μετοχικό έργο, αν καταφέρετε και το είναι backed up από gold και silver, αυτό θα έχει αξία. Και αυτό και να σου πω και κάτι Αυτό άλλο, είναι που θα έχει αξία. Αυτό, αν είναι backed up από fiat money, δεν θα έχει αξία. Αυτά εσείς τα ξέρετε, εγώ δεν τα ξέρω. Αλλά εγώ λέω ένα πράγμα, ότι αν χρειαστεί θα πρέπει ο λαός μας να κάνει δικό του νόμισμα. Υπάρχει με τα, νόμιμα. με τα κινητά, χρυσό και ασύμι. με, το χρυσό, με το ασήμι, με το κινητό. Δηλαδή θα πρέπει να παλέψουμε σε όλα τα επίπεδα. Θέλουν να ελέγξουν το λαό, ελέγχουν τους πολιτικούς, ελέγχουν τους οργανισμούς. Ο λαός φτιάχνει δικούς του οργανισμούς. Ναι. Κράτος εν κράτη. Άρα δεν σταματάει η δημοκρατία επειδή κάποιοι έφεραν εδώ έναν κύριο Μητσοτάκη, έναν κύριο Τσίπρα, έναν οποιονδήποτε και τον εγκατέστησαν εκεί. Η Βουλή των Ελλήνων αυτή τη στιγμή είναι άνδρο ληστών, άνδρο εγκληματικής ομάδας. Το λέει ο Νίκος ο Αντωνιάδης. Το πιστεύω. Δεν σέβονται τίποτα. Ούτε τη δικαιοσύνη. Ο, ο ο άνθρωπος, ο, ο Γιώργος Κασιμάτης, εξ αρχής κατάλαβε και είπε ότι έχουμε εδώ καταστροφή της δημοκρατίας και του συντάγματος και κανείς δεν ίδρωσε αυτή. Άρα τι κάνουμε, ξαναχτίζουμε πλέον εμείς την Ελλάδα από τη βάση του λαού μας. Καλούμε τους Έλληνες όλους να συσπηρωθούν τοπικά, να ιδρύσουν τοπικά συμβούλια, κεντρικό εθνικό συμβούλιο, να δημιουργήσουν μετοχικές εταιρείε, να αν χρειαστεί θα κάνουν δικό τους νόμισμα. Δεν θεωρώ ότι ο Έλληνας είναι τόσο έξυπνος. Αυτοί που είναι έξυπνοι, αυτοί θα που δουλέψουν αυτοί. και για του άλλου. Ναι, αυτοί που είναι τώρα. Εσύ που είναι είσαι ένα από αυτού και μετά. Εγώ την κάνω πολύ, τη δουλειά μου. Ε, 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 εγώ βλέπω πάρα πολλού ανθρώπου να σκέπτονται με τον ίδιο τρόπο. Πολύ Απλά δεν, δεν, έχουν, δεν έχουν συντονιστεί. Πρέπει να καλέσουμε όλου του Έλληνε που σκέπτονται να γνωριστούν, να συνδεθούν, να αποτελέσουν συμβούλια και να βγει η ποιότητα προ τα πάνω. Η ποιότητα. Είναι, Αν... είναι ανέφικτο. Υπάρχει και ένα κανόνα που λέει: Η οικειότητα είναι μητέρα τη καταφρόνηση. Εγώ πολλέ φορέ έχω βρεθεί σε συνομιλίε με άλλου ανθρώπου και επειδή βλέπουν ότι είμαι νέο, Κανεί δεν ξέρει πώ σκέφτομαι αληθινά, και επειδή βλέπουν ότι είμαι νέο, μου μιλάνε, λε και μιλάνε στο φίλο του. Ρε, βλάκα. Απέχουμε 300 έτη φωτό. Δεν είμαστε στο ίδιο επίπεδο. Πώ δεν θα το καταλάβει αυτό. Τα λεφτά που βγάζω, η αξία που παράγω, η επιρροή που έχω. Και αυτό που σου λέω μπροστά σου, εγώ σου λέω τη λύση, στο τη μοναδική λύση, την 100% άρτια λύση στο πρόβλημα που μου λε. Και μου φαίνει αντίρρηση. Δεν θέλω να ακούσω αντίρρηση εκείνη τη στιγμή που σου βάζω σου για να Και σου πω έ, τη λύση. Έλλειψη έλλειψη. Αυτό θέλω να πω. Ότι είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. <laughs> είναι δύσκολο, <laughs> δύσκολο. αλλά δεν υπάρχει άλλο δρόμο. Είναι δύσκολο. Ο Ιρακλής, εγώ ε... δεν θα κάνω τέτοια δουλειά. Ε... Δεν μπορώ να, να αναλάβω τέτοια ψυχοφθόρο δουλειά. Του να ασχοληθώ με έναν ο οποίο μου φαίνει καντή. Εσύ θα κάνει αυτό που μπορεί. Ακριβώ. Εγώ θα κάνω αυτό που μπορώ. Ο κάθε ένα θα κάνει με, αυτό για που Για να, να μπορώ να νιώθω άνετα, για να μπορώ να Ακριβώς συνεχίζω να κάνω θα αυτό θα που, που μπορώ. Νομίζω ότι αν όλοι κάνουμε αυτό που μπορούμε, αν γνωριστούμε όλοι όσοι νιώθουμε ότι πρέπει να υπάρξει η Ελλάδα, να υπάρξει ελληνικό πολιτισμό, να υπάρξει η ορθόδοξη πίστη στην Ελλάδα και να μην γίνουμε όλοι παπικοί με ορθόδοξα ουνίτε δηλαδή. Γιατί αυτό είναι το σχέδιο Να μας πάνε όλους κάτω από τον Πάπα mm. Θα πρέπει να ε, καταλάβουμε αυτή τη στιγμή Ότι η Ελλάδα θα σώσει την ανθρωπότητα Όπως την έσωζε πάντοτε Γιατί Διότι εδράζεται η ιστορία της πάνω στην αλήθεια Το αληθές, το δίκαιο, το καλό, το ωραίο Εγώ αναρωτιέμαι Στη Θράκη πόσοι ετοιμάζονται για το σεισμό που έρχεται Που το έχω πει και το έχουν πει κι άλλοι Και πιο σημαντικοί από μένα Πώ ετοιμάζονται οι άνθρωποι για αυτόν τον σεισμό που έρχεται. Γιατί οι Τούρκοι ετοιμάζονται. Φεύγουν από την Κωνσταντινούπολη, πηγαίνουν νοτιότερα. Έρχεται σεισμό. Αυτή τη στιγμή την Αγία Σοφία και την στην κλίσανε. Αθήνα λένε ότι υπάρχει. Άμα συνεχίσουν με τα ΛΟΑΤΚΙ, ναι, θα τον φάνε το σεισμό και, και, στη μάπα κανονικά. Και στην Αθήνα λέγεται ότι. Αλλά... Άμα συνεχίσουν με τα ΛΟΑΤΚΙ, ο Θεό θα δείξει σεισμό. Είναι ξεκάθαρο το έργο. Πρέπει να μάθουν να μην, να μην περνάνε το όριο τη Ήβρεω. Αυτό είναι ένα άλλο επίπεδο το οποίο σαφώς πρέπει να το κατανοήσουμε όλοι. Να καταλάβουμε ότι τα φυσικά ότι... φαινόμενα ναι. δεν είναι φυσικά. Δηλαδή... Καλά, αυτό είναι σίγουρο το ότι δεν είναι φυσικά. Ε, Παρ' όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι ο Θεό είναι πανταχού παρόν, έτσι. Οπότε αυτή τη στιγμή βρίσκεται εδώ που μιλάμε. Δηλαδή, ε, βέβαια. μια ιδέα βέβαια. του βρίσκεται μαζί μα. Όχι ιδέα, ο ίδιο. Όταν εμεί μιλάμε για ΛΟΑΤΚΙ και είμαστε υπέρ των ΛΟΑΤΚΙ για όλα αυτά. Και ξέρουμε ότι αυτό είναι ε, παν, παντελώ. Είναι, είναι, είναι η ύφρηση, είναι η απόλυτη ύβρηση. Και μα αφήνει γιατί μα αγαπάει, αλλά όταν εμεί πάμε και κάνουμε σχηματισμού για το πώ θα το κάνουμε δημόσιο, και πώ θα βάλουμε τον κασελάκι πάνω, και πώ θα βάλουμε το μυτσοτάκι, και τι, τι ολυψία θα κάνει ο μυτσοτάκι, με, με το άγιο όρο, για να μην προωθηθεί τώρα ο γάμο των ομοφυλοφίλων, αλλά να προωθηθεί η ταυτότητα, γιατί αυτό έγινε. Ένα προ ένα. Ο ε, Θεό κάποια στιγμή. Νομίζω, υπομονή, υπομονή, υπομονή. Και τα όρια. Ε, να σου πω κάτι. Δεν πρέπει να κάνουμε το λάθο να περιγράφουμε το κακό. Θα πρέπει να μιλήσουμε για το καλό συνεχώ και αυτό είναι η δύναμή μα. Αυτό είναι η δύναμη δική σα. Όλων. Του κάθε ανθρώπου. Δηλαδή, εάν ο άνθρωπο. Βλέπω να χάνεται πολλή ενέργεια σε ανθρώπου που σκέπτονται ε, να περιγράφουν το κακό. Και λε αυτό την έχουμε πατήσει. Δηλαδή, κάνουμε το έργο του Στανά, μιλάμε για αυτόν. Εμεί πρέπει να μιλήσουμε για το καλό, για το δίκαιο. Τι είναι ο Χριστό, τι είναι η Ελλάδα, τι είναι η Ορθοδοξία, τι είναι η δημοκρατία, τι είναι η Παιδεία τι είναι ο άνθρωπο, ποιο είναι το νόημα του ανθρώπου. Αυτό καταστρέφεται σήμερα. Άρα πρέπει να αναφερθεί. Ξέρετε γιατί μιλάμε, το καλό. μιλάμε για το κακό, θα σα πω. Όταν ένα άνθρωπο ε, πεινάει μέσα στην πόλη ή του γενικότερα, εγώ εδώ είδαμε και στη Θεσσαλία καταστράφηκε. Γενικότερα είναι πολύ, πολύ δύσκολα αλλά Δεν μπορώ εγώ να εμφανιστώ που εγώ ζω ζωάρα. Εγώ πολλέ φορέ νιώθω τόσο όμορφα μέσα μου που λέω, άμα πω το πώ νιώθω μέσα μου και το δείξω, θα με περάσουν για τρελό, θα με περάσουν για υποκριτή. Και έχω ανασφάλεια ουσιαστικά στο πώ αισθάνομαι εγώ και στο πώ βλέπω ότι αισθάνονται οι άνθρωποι. Δεν μπορώ να πάω να του πω Συνε... Εσύ όμως θα αισθάνεσαι αυτά Γιατί έχεις μία Παιδεία Προσπαθώ πνευματική. να τον προσεγγίσω Δεν δηλαδή. είναι γιατί έχεις εκατομμύρια Έχεις λεφτά, έχεις άνεση Είναι γιατί έχεις μία πνευματική κατάσταση Σωστή Ο άνθρωπος ο υγιής μπορεί να σαπίζει Το σώμα του Από καρκίνους, από οτιδήποτε Και αυτό να ζει μέσα στον παράδεισο Σωστά. Σωστά Είναι ζήτημα στην κυβαντική φυσική Το, το ξέρουμε αυτό Λέμε κβαντικέ καταστάσει. Όλα είναι κβαντικέ καταστάσει. Οι άνθρωποι ε, το ήξεραν παλαιότερα. Έδιναν τη ζωή του. Ε, τον Αθανάσιο Διάκο τον σούβλιζαν και αυτό επέμενε και έλεγε Γρεκό, γεννήθηκα Γρεκό και θα πεθάνω. Γιατί? Διότι του είχε δοθεί άλλη κατάσταση. Σήμερα, με ό,τι γίνεται με σεισμού, με φωτιέ, με πλημμύρε, είναι γιατί ο Θεό μα αγαπάει. Και θέλει να μας βοηθήσει να φύγουμε από μια κατάσταση που βρισκόμαστε. Το αντιλαμβανόμαστε. Θα αναγκαστούμε. Είναι Η καρδίδα εδώ... το αντιλαμβάνεται. Ναι, ο, ο Θεός δίδει την ευκαιρία. Mm. Όσοι μπορούν, το αντιλαμβάνονται. Οι άλλοι που δεν μπορούν, βρίζουν και το Θεό μπορεί να βρίζουν. Όπω στην εποχή του Νόε. Ο άλλο πήγε κανένα εμβόλιο και του φταίει ο Θεό, επειδή αυτό έχει αρρώστια τώρα. Σου ε, λέει βέβαια. δεν ήταν ο Θεό ναι, εκεί να με σώσει. Ναι, ναι. Άρα, θα πρέπει να επιμείνουμε στο καλό. Ο πατήρ Ελπίδιος που συνιστώ σε όλους που μας ακούνε να δουν τι λέει ο πατήρ Ελπίδιος από τη Ρόδο ε, α, μας λέει φοβερά πράγματα τα οποία τι είναι. Είναι πολύ απλά ότι δεν πρέπει να ξανακάνουμε αυτό το λάθος που έκαναν οι πρωτόπλαστοι. Πιστεύουμε τον Κλάους Βαμπ, τον Μιτσοτάκι, τον ΑΒ με ταυτότητε, με αχρήματη με τεχνητέ με, με γιατί διότι νομίζουμε ότι θα πάμε στον παράδεισο. Ωραία. Θα γίνουμε θεοί. Άρα, τι κάνουμε. Φεύγουμε πίσω στα δικά μα. Ποια είναι τα δικά μα, το 1821. Τι ήταν το 1821, τα βάλαμε με την αυτοκρατορία την Οθωμανική, τα βάλαμε με την εποχή εκείνη με το κακό, αν θέλει, και ελευθερώσαμε την Ελλάδα. Μετά όμω, μα σκοτώνουν τους σύρες του ήρωε του Εμεί δηλαδή οι πολιτικοί, οι Κολέτιδες και οι και όποιοι άλλοι τέλο πάντων, ε, και τι κάναμε, φτιάξαμε την κομματοκρατία. Άρα, τι έγινε με τα 200 χρόνια που κάναμε κομματοκρατία, γαλλικό, γερμανικό, βασιλική, δεξιά, αριστερή, τελείωσε η Ελλάδα. Τελείωσε η Ελλάδα. Άκουσα ε, να λέει. Ο Δημήτρης Νατσιός που τον αγαπώ και λέει σωστά πράγματα και τον εγκομίασα για αυτά που είπε για τα βιβλία. Mm. Όμως δε τι είπε. Και το λέω γιατί, γιατί περιμένω από τον Δημήτρη Νατσιό κάτι καλό. Είπε ότι εμείς περιμένουμε να μας δώσει ο λαός κυβερνητική εντολή να ανταλλάξουμε. Καλά. Δηλαδή θα περιμένουμε, και αυτό λέω αγαπητέ Δημήτρη, θα περιμένουμε τέσσερα χρόνια που θα έχει καταστραφεί η Ελλάδα να πάρουμε κυβερνητική αλλαγή, εντολή από το λαό, από τι εκλογέ, τη singular. Όχι, τώρα. Τώρα αυτοργανώνεται ο Έλληνα, τώρα καταργούμε το ψέμα τη Βουλή, τώρα αναδεικνύουμε από τη βάση του ελληνικού λαού ηγέτε. Ο κύριο Νατσίο παρεμπιπτόντω κανένα του δεν ήρθε όταν γίναν τα συλλαλητήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη κατά των νέων ταυτοτήτων. Κάνανε πριβέ, πριβέ δικιά του συνάθρηση σε ξενοδοχείο και όποιο ήθελε πήγαινε, νομίζω ήταν δωρεάν. Δεν ξέρω, βασικά δεν τα είδα αυτά τα οργανωτικά, αλλά δεν εμφανίστηκε με το λαό να μιλήσει και να πει. Ναι, γιατί δεν έχουν καταλάβει όλοι αυτοί ναι, οι αλλά λέγανε ότι ήταν μπροστά στο αντιεμβολιαστικό θα... αγώνα που δεν ήταν, ήταν ένα τεράστιο ψέμα. Η... Βέβαια δεν με ενδιαφέρει η... να πω την αλήθεια. Η ιστορία, η ιστορία θα τελειώσει το ψέμα. Ε, ακριβώς Η ιστορία τελειώνει ακριβώς. το ψέμα. Αυτή τη στιγμή έρχεται η πραγματική Ελλάδα που είναι ο λαό τη. Οι ευγενεί Έλληνε. Οι ανιδιοτελεί Έλληνε. Γι' αυτό πρέπει πλέον να ξεκινήσει ο ελληνικό λαό να μην περιμένει από αρχηγού και από κόμματα, να φτιάξει την δική του ιστορία τώρα. Να δημιουργηθούν σε κάθε πόλη συμβούλια ανθρώπων ευγενών, ανιδιοτελών. Με ειρηνικό τρόπο μπορούμε να καταργήσουμε το κράτο αυτό. Ο Χριστό μπορεί να ελευθερώσει την Ελλάδα και σε ένα μήνα. Αν οι Έλληνε επιστρέψουν στο ελληνικό και στο ορθόδοξο, που είναι το ανιδιοτελέ όλοι, ακόμη και τώρα χρησιμοποιούμε το κακό που παθαίνει ο λαός μας για να γίνουμε γνωστοί, να φανούμε σπουδαίοι. Άρα δεν έχουμε καταλάβει αυτή τη στιγμή ότι δεν θα υπάρχει αύριο Ελλάδα και εμείς δεν θα υπάρχουμε. Επιμένουμε λοιπόν ότι οι Έλληνες που αυτή τη στιγμή νιώθουν τα πράγματα και αντιλαμβάνονται τα πράγματα πρέπει να αυτοργανωθούν. Πολύ απλά. Θα φτιάξουν δικό τους νόμισμα, δικές τους εταιρείε, δική τους εκπαίδευση και θα καταργηθεί αυτό το κράτος, το ψεύτικο, εάν λειτουργήσει ο Έλληνας. Μπορεί να χρειαστεί να περάσουμε με μεγαλύτερο κακό, αλλά θα έρθει αυτό. Θα ελευθερωθεί η Ελλάδα. Καλούμε επομένως... Είναι έτοιμη για το μεγαλύτερο κακό. Ίσως πόλεμο. Είναι έτοιμη. Όταν Λαός. ο Νοέ έφτιαχνε την Κιβωτό, οι άλλοι τον γελούσαν. Άρα εμείς πρέπει να φτιάξουμε την κυβωτό και ας μας περιγελούν κάποιοι. Και τι είναι η Κιβωτός που φτιάχνουμε. Το ανιδιοτελές. Δεν τους έβαλε μέσα νόημα όμως. Δεν χωρούσαν, δεν μπορούσε. Ε, τι θα κάνουμε. Βέβαια. Δεν χωρούσε. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει επομένω οι Έλληνε να φτιάξουν την κυβωτό του μέλλοντό του. Που είναι η όντω εκκλησία. Οι επίσκοποι θα έπρεπε να κάνουν αυτό που κάνουμε τώρα εμεί οι δύο τέριμοι. Οι επίσκοποι θα έπρεπε να αγωνίζονται να σώσουν το λαό από το ψέμα, από την αίρεση. Από όλη αυτή την καταστροφή που ζούμε. Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένο από την Εκκλησία. Τέλο πάντων. Εμεί έχουμε καλέσει τον κόσμο και έχουν αρχίσει και μαζεύονται χρήματα για τη Θεσσαλία. Ψάχνουμε και μιλούμε με ανθρώπου στη Θεσσαλία να βρούμε τι οικογένειε, να αρχίσουμε να, να δίνουμε πρώτα τα πρώτα χρήματα. Να βρούμε την εικόνα εκεί που την έχουν εκλέψει και να την επιστρέψουν. Γιατί αυτοί το πάθανε, θέλαν και τα πάθανε εκεί οι Θεσσαλοί. Αν δεν η... τη βρουν αυτή την εικόνα, την κλεμμένη, τότε θα το ξαναπάθουν. Και η εικόνα, αλλά και άλλα πράγματα. Άκουσα ότι ε, στα χωριά. Δεν είναι καλό το λέμε τώρα αυτό. Όχι, δεν χρειάζεται. Να το ασκείτε... πούμε. Και εγώ θα βοηθήσω. Έχω κάνει τελετέ Τέσσερα μα... χιλιάρικα μάζεψα. Και το δίκτυο έχει μαζέψει και θα, θα βοηθάει όλου. Αλλά με είπα πρέπει να κόβω αποδείξει, α πούμε, για να α... είμαι νόμιμο. Αυτό. Ε, τι θέλω να πω. Ότι πρέπει. Η εκκλησία, η διοικούσα εκκλησία να έρθει με το μέρο του λαού. Πρέπει οι δικαστικοί να έρθουν θα με το μέρο του λαού. Πιστεύω θα έρθει. Απλά προσπαθούν τώρα να βάλουν και σε αυτού, επειδή ξέρουν ότι έρχεται η αλλαγή, να του εντάξουν με του παπικού. Οπότε θα σου πει, αμα, δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα τίποτα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα αντιδράσουν. ήδη ο Κορίνθου, ο επίσκοπο Κορίνθου, Διονύσιο νομίζω, μίλησε ξεκάθαρα και είπε: Όχι, δεν θα πάρουμε αυτέ τι ταυτότητε. Μα προσβάλλουν. Ναι. Άρα, κάτι θα γίνει, κάτι, δεν μπορεί να μην υπάρχει ούτε ένας. Δεν υπάρχει αδιέξοδο στην ιστορία. Ο κόσμος όλος φτάνει και θα οριμάσει η ιστορία στο φως. Όλα ξεκίνησαν από το φως και όλα θα γίνουν φως. Και σε αυτή την πορεία ο κάθε άνθρωπος καλείται να γίνει φως. Να γίνει άνθρωπος δηλαδή ωραίο, σαν άνθρωπο αληθινή αγάπη. Οι Έλληνε αυτή τη στιγμή μπορούν να αλλάξουν την ιστορία του. Σε ένα μήνα. Πρέπει να καλέσουμε τον ελληνικό λαό να δημιουργήσει την δική του ιστορία, να αυτοργανωθούν οι ιερείς που καταλαβαίνουν, οι επιχειρηματίες που καταλαβαίνουν, οι απλοί άνθρωποι. Αυτές οι εκπομπές θα πρέπει να γίνουν ένα προσκλητήριο για να χτιστεί καινούρια Ελλάδα. Και επίσης και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, Εμεί μιλάμε για το χτίσιμο τη Νέα Ελλάδα μέσω το χτίσιμο των, 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 ανθρώπων που θα έχουν το την πρώτο Ελλάδα. Πράγμα. Δηλαδή, ναι, δηλαδή το πρώτο πρώτα πράγμα. κοιτάμε όχι του εαυτού μα, κοιτάμε το να, του Αλλά όχι του εαυτού μα. Σε... Όχι εμεί, δεν σε... ο... κοιτάμε και εμεί σε... του εαυτού μα. Κοιτάμε το να φτιάξει ο άνθρωπο τον εαυτό του. Το πνεύμα και ότι του. Πρέπει Ακριβώς, να στρέψει το πνεύμα, το πνεύμα, του. Το πνεύμα Αυτοβελ... του. Την αυτοβελτίωση ουσιαστικά το και την πνευματικότητά του. Είναι πολύ σαφέ. Αν ο άνθρωπο ο Έλληνας. Είναι ευκαιρία αυτές οι εκπομπές να, να δει κάποιο αν χρειάζεται κάτι. Εγώ το ξέρω το επόμενο μου επίπεδο. Το ξέρω. Πρέπει να βρω πνευματικό. <χεχεχευ> ε, ναι, το, το γνωρίζω το επόμενο με επίπεδο. <χεχευ> Αλλά, ναι, ναι. Ξέ, ε, εγώ όμως έχω αυτογνωσία. Ξέρω σε ποιο στάδιο είμαι, σε ποιο επίπεδο είμαι. Ξέρω ποιο είναι το επόμενο, ξέρω ποιο είναι το προηγούμενο. Έτσι. Αυτό ε, ναι. τη δουλειά ναι. μπορεί να την κάνει ο καθένα ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αρκεί να θέλει. Αρκεί να κάτσει να σκεφτεί. Αρκεί να μην καταναλώνει περιεχόμενο και να το κατεβάζει χωρί να το σκέφτεται. Αν εγώ θα ήθελα να κάτσω να, για να δω αυτό το podcast ή να το ξαναδώ, θα καθόμουν με. Πόση ώρα θα είναι, μία, μία μισή ώρα, πόσο θα είναι, πόσο θα είναι να, να κάτσω και να, να, τη στιγμή που ακούω κάτι που δεν ξέρω, να το σκεφτώ. Τι είπε αυτό. Oh, αυτό είπε. Γιατί το είπε αυτό. Τι σκεφτόταν αυτό όταν το είπε αυτό. Έτσι είναι. Όχι όμω, όταν, όταν όμως ε, έρθω στην αναλαμπή να πάρω τηλέφωνο και να το χα, ε, χαλαρώσω όλο Να έχω σημειωματάριο, να εκφραστώ με κάποιον τρόπο, να πάω να γράψω ένα άρθρο, να κάνω πνευματική δουλειά Ο άνθρωπο πρέπει όπω είπε, να ξαναγυρίσει ε, μέσα του καταρχάς η Να μάθει να σκέφτεται Η βασιλεία των ουρανών δώσει μόνη τι είπε ο Χριστό, Τι σημαίνει αυτό ε, να έρθουμε σε Αυτόν να σταματήσουμε δηλαδή να είμαστε αφηρημένοι άνθρωποι και πολίτες. Θα πρέπει να δούμε την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι αύριο δεν υπάρχω εγώ. Αύριο δεν υπάρχει η Ελλάδα. Άρα τι καλούμε να κάνω, να βρω τη ζωή. Για την Ελλάδα ποια είναι η ζωή, η ιστορία της, ο πολιτισμός της, η γλώσσα της, η θεολογία της, η εκκλησία της. Άρα εγώ σαν άνθρωπος Ποια είναι η πραγματικότητά μου να αποκτήσω καλοσύνη, να έχω αγάπη. Ήμουν χθε σε μια συνάντηση που ήταν 20-30 άνθρωποι. Ένας-δύο άνθρωποι είχαν τόσο μίσος για τους κακούς, για τους εμβολιασμένου, για τους λάθρομετανάστες, πατριώτες, εθνικιστές λέει είμαστε και τα λοιπά. Και τους λες, βρε παιδιά μου, έχετε δίκιο, αλλά δεν μπορείτε να έχετε αυτό το μίσος προς τους άλλους ανθρώπους επειδή έκαναν εμβόλιο. Επειδή είναι ελάθρομετανάστε, επειδή. επειδή. Αυτό δείχνει ότι δεν έχετε σχέση με την Ελλάδα. Mm. Ο Έλληνα, ακόμη και όταν πολεμάει, ξέρει ότι αυτό που σκοτώνει απέναντι είναι αδερφό του. Mm. Είτε είναι Τούρκο, είτε είναι οποιοδήποτε. Αλλά είναι ανάγκη για να μην γίνει το κακό μεγαλύτερο. Δεν είναι μεγαλύτερο. Αληθι αληθινοί εθνικιστέ αυτοί. Αυτή είναι ε, περιορισμένη αντίληψη εθνικιστέ. Γιατί αν ήσουν αληθινό εθνικιστή, θα ήθελε το καλό του άλλου έθνου. Ακριβώ. Και του άλλου ανθρώπου. Και του άλλου ανθρώπου κατά επεξεργασία. Αλλά πρόσεχε και να πούμε κάτι αισιόδοξο. Στου 30 Και θα ανθρώπους... ήθελε κιόλα αυτόν κάποια στιγμή να του δοθεί η αλήθεια Έτσι είναι. για τον Θεό, τον αληθινό. Αυτό είναι τέρι μου. Αλλά στου 30 ανθρώπου, οι δυο τρει ήταν αυτοί. Και οι υπόλοιποι έλεγαν αυτό που λες εσύ και το καταλάβαιναν. Και είναι έτοιμοι να δουλέψουν για να χτιστεί η καινούρια Ελλάδα. Έτσι. Mm -hmm. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτόν τον κόσμο έτσι, όλοι χρειάζονται. Για να βρίσκονται ακόμα και να ζουν στην Ελλάδα, που είναι πολύ δύσκολο να ζει στην Ελλάδα, σημαίνει ότι χρειάζεσαι κάπου. Κάπου θα χρησιμεύσει κάποια στιγμή. Ε, Προφανώ. Ο Θεό αφήνει τον κάθε άνθρωπο. Αλλιώ δεν θα του άφηνε ο Θεό. Ε, Όσο ζούμε πάνω στη Γη, είναι γιατί ο Θεό μα δίνει μας τη δυνατότητα ναι. να κάνουμε κάτι Έχουμε, καλό. Ναι, ναι, να διαλέξουμε το καλό. Η υπόθεση τη ζωή είναι πολύ απλή. Να διαλέξουμε το καλό ή το κακό. Ο σατανάς διάλεξε το κακό. Το έκανε ο Θεό ε, βασιλέα των Αγγέλων. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι στιγμιαίο αυτό. Εγώ πιστεύω ότι αυτή είναι μια μόνιμη κατάσταση Έτσι. επιλογής του καλού αντί για το κακό. Είναι στον πνευματικό χρόνο. Α, α, α ναι, στον πνευματικό χρόνο, στιγμίο, ναι. Μ' αρέσει στιγμίο, καλύτερα. Είναι στο πνεύμα. Γιατί ναι, 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 εμεί ναι, ναι. στη φυσική ξέρουμε καλύτερα. ότι δεν υπάρχει ένα χρόνο. Mm. Υπάρχουν πολλοί χρόνοι με την έννοια πολλοί ρυθμοί. ναι, ναι. ναι. Κάτι που ε, είναι ο χρόνος ο φυσικός, ο χρόνος των αγγέλων, οι αιώνες. Ο Θεός μόνο είναι άχρονος. Mm. Στο υποσυνείδητό μας, στιγμή ενδεχομένως στον πνευματικό χρόνο που μπορεί να διαρκεί 100 χρόνια φυσικού χρόνου, επιλέγουμε τι θέλουμε. Mm. Θέλουμε το Θεό ή θέλουμε το εγώ μας. Εκεί παίζεται το παιχνίδι. Ο σατανάς επέλεξε το εγώ του. Λέει θα στήσω το θρόνο μου πάνω από το Θεό. Και σήμερα ο Κλάου Βάμπ, ο Μπιλ Γκέιτζ, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ο Μιτσοτάκη, ο ΑΒ, δεν θέλουν το Θεό. Mm. Θέλουν το εγώ του. Είναι άρρωστοι. Του λυπόμαστε από μία μεριά. Αλλά δεν θα του επιτρέψουμε να καταστρέψουν την Ελλάδα. Ναι. Θα ναι. πρέπει να φύγουν από εκεί που είναι. Τερί, είναι απόφαση της ιστορίας. Πρέπει η Ελλάδα να ξαναλειτουργήσει. Οι ήρωες του 1921 δεν έδωσαν το αίμα τους για να είναι αυτή η αθλιότητα στη Βουλή των Ελλήνων, αυτό το άθλιο πράγμα που βλέπουμε στη Βουλή των Ελλήνων, οι ήρωες το 21 έδωσαν τη ζωή τους για να υπάρξει η Ελλάδα ως φως. Γιατί πέθαιναν αυτοί οι άνθρωποι. Κατέστρεφαν τις οικογένειε τους, τα παιδιά τους, τον εαυτό τους, τον ίδιο. Δεν τον λογάριαζαν. Γιατί. Διότι ήθελαν η Ελλάδα να λειτουργήσει ως φως. Αυτό τους συνέπαιρνε η ομορφιά της Ελλάδος που είναι φως, που είναι ο Θεός παρόν, εν μέσω ημών. Αυτό πρέπει να ξαναζήσουμε. Άρα στη Βουλή των Ελλήνων θα πρέπει να φύγει αυτό το κακό. Και πώς θα φύγει. Με το να λειτουργήσει ο λαός και αυτό είναι ένα ειρηνικό κίνημα το οποίο ο Θεός θα δώσει πολύ γρήγορα να ελευθερωθεί η Ελλάδα και να δημιουργηθεί αυτό που λέμε εθνικό συμβούλιο, τοπικά συμβούλια, να αναδειχθούν ηγετικέ προσωπικότητε από τη βάση του λαού μα. Άνθρωποι ανιδιοτελεί, οι οποίοι θα του λε: Έλα εδώ, να σε κάνουμε πρωθυπουργό, και σου λέει: Όχι, πάρε τον Τέρι. Ο Τέρι θα λέει: Όχι, πάρε τον Κώστα, τη Μαρία. Αν δεν γνωρίζω κάποιον καλύτερον από εμένα και λέω: Εγώ είμαι αρχηγό, τότε την έχω πατήσει. Αυτό είναι το σχέδιο του Σατανά. Μην ξεχνά ότι προσπάθησε και τον Χριστό να παγιδεύσει και του έδειξε λέει, όλα τα βασίλεια και του είπε αν με προσκυνείς δώσω. Άρα ο υγιής άνθρωπος δεν έχει ανάγκη την εξουσία στον κόσμο. Ζει ως νεκρός και γι' αυτό είναι πάντα ζωντανός. Ο αληθινός άνθρωπος δεν έχει ανάγκη να εξουσιάζει. Γιατί? Διότι ο σοφός άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι όλο το σύμπαν είναι ένα με αυτόν. Ότι είναι υπηρέτη. Και δεν έχει ανάγκη να δοξαστεί γιατί βλέπει διαρκώς τη δόξα του Θεού. Όταν ο άνθρωπος θέλει να δοξαστεί ο ίδιος, οι άλλοι να τον θαυμάσουν, να τον κάνουν υπουργό, πρωθυπουργό, να του δώσουν αξία και είναι άρρωστο, είναι, είναι άρρωστο πνεύμα. Όλοι αυτοί που έχω δει όλο αυτό το διάστημα στα politics που θέλουν αυτό εδώ το πράγμα, καλά εννοείται ότι αποτυχάνουν, δεν το συζητώ αυτό, αλλά από όλους κάτι λείπει. Από όλου κάτι λείπει. Και εγώ κάθομαι στο sideline και παρατηρώ όλη την κατάσταση, πώς εξελίσσεται μπροστά μου και γελάω. Και δεν το καταλαβαίνω ότι εγώ του δουλεύω όλου αυτού. Και δεν το, δεν το έχει καταλάβει ούτε ένα του. Γιατί από μένα έχουν περάσει πάρα πολλοί πολιτικοί σε εισαγωγικά που θέλουν να γίνουν και δεν κάνει κανένα του για τη δουλειά. <laughs> Είναι it's εντυπωσιακό it's αυτό. It's... Ο <laughs> Νατσιό που είπαμε πριν δεν ήρθε για podcast καν. Ήτανε, είπε ψέματα ότι θα έρθει και δεν ήρθε να κάνουμε επεισόδιο καν. Ναι, ίσω δεν είναι <laughs> και αυτό. Είπε καλά πράγματα στη Βουλή για τα Βρε, βιβλία. Βρε, προσπαθεί, δεν λέω. Είπε καλά πράγματα. Αλλά όταν Από ψήφιζουν... την άλλη μεριά φοβάται. Ε... Δηλαδή, αυτοί αυτοί το αυτοί 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 ταιριάξουν ο Δημήτρη Νετζό, αν, θέλουν θέλουν να αν θέλει να, είναι ο δάσκαλο, ο, ο επαναστάτη, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να βγει ο Δημήτρη Νετζό και να πει. Τώρα αλλάζουμε την ιστορία. Δεν Όχι, μπορεί να θα... το κάνει αυτό γιατί δεν έχει το σώμα για να το μπορεί κάνει. Μπορεί να το κάνει, μακάρι να το δεν κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει. Ο, ο Βελόπουλος δεν το κάνει. Ποιο Βελόπουλο. Οποιοδήποτε. <laughs> Αυτή... Ούτε σαν ιδέα δεν υπάρχει ο Βελόπουλο. Ε... Όταν η ιστορία θα γραφτεί, ο Βελόπουλο ε, μπορεί να είναι στη λίστα των προδοτών. λέει σωστά των προ... πράγματα. Τι κάνει. Ψήφισε τον πόνου των 50 εδρών του Μητσοτάκη. Από σα... Όχι, την προηγούμενη. Από 40 oh. να πάει σε 50. Οπότε πήρε η Νέα Δημοκρατία συν 10 έδρε. Και ο Βελόπουλο είπε: Είμαι ΟΚΕΙ okay εγώ με το να χάσει το κόμμα μου έδρα. Αφού θεωρεί ότι το κόμμα σου είναι τόσο καλό, για ποιο λόγο να ψηφίσει να χάσει έδρα και να την πάρει το καθεστώ, Δεν έχει καμία απολύτω λογική. Ναι. Γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν μπει στην περιοχή τη Ελλάδα. Τα politics είναι ε, πολύ ωραία, αλλά ε, δεν είναι για όλου. Γιατί πρέπει να ξέρει. Όλε τι προοπτικέ όλων των ανθρώπων, αλλά να ξέρει την αλήθεια. Αλλά αυτό που ξέρει την αλήθεια δεν μπορεί να τον κοροϊδέψουν Αυτοί ξέρουν ότι κάποιου δεν μπορεί να του κοροϊδέψει. Μπορούν όμω να κοροϊδέψουν πολύ μεγάλη μάζα του ελληνικού λαού. Και το καταφέρουν με μαεστρία. Γι αυτό, με μαεστρία. Γι' αυτό αφήνουν να λειτουργούν τα κόμματα, τα πολλά και οι αρχηγοί. Ναι, αυτοί το απέτυχαν το στόχο του τώρα. Ε, και τη διάσπαση. Εγώ να σου πω, επί ένα χρόνο παλέψαμε ω δίκτυο ελληνισμού να ενώσουμε όλε τι πατριωτικέ πολιτικέ δυνάμει. Λάθο. Γιατί... Τώρα καταλάβαμε ότι, ότι είναι λάθο. Τι καταλάβατε. Καταλάβαμε εγώ καταλάβα εγώ κατάλαβα, κάτι. Δεν μπορούν. Γιατί όμω. Είναι εγωιστέ, εγωπαθεί. Και είναι και αδύναμοι. Αυτοί ε, όλοι όταν τους είναι εγωιστή ο άνθρωπο. Καταλαβαίνουν ένα πράγμα. Τη δύναμη. Όταν έχει τρομερή δύναμη, αυτοί απλά θα υποκληθούν. Αυτό μπορεί κάποιο να φτάσει στο επίπεδο τη τρομερή δύναμη. Του Η momentum, δυναμ της δυναμικής, της προοπτικής Αυτό τρέμει το σύστημα Όταν έχει είναι... τόσο πολύ δύναμη Και είσαι τόσο σωστό σε όλα σου Που δεν μπορεί να σε πιάσει από πουθενά Το Russell Μπραντ τώρα Έναν youtuber Ο οποίος ήταν στο Hollywood Ιθοποιός και το γύρισε αλλιώς Και έγινε youtuber Και το πήγε άψογα Και το κυνηγήσανε Γιατί αυτός τώρα ήρθε από Hollywood μεριά ήταν, ένα νέο και έγινε συντηρητικό με αυτά που γίνανε ουσιαστικά. Δεν κατάλαβε τότε σε, τι, σε τι, mm -hmm. τη μεγαλύτερη εικόνα. Χθε ή σήμερα έβγαλε το YouTube ότι τον κάνει demonetize. <χι> δηλαδή, <χι> δηλαδή του, παίρνει, του κόβει χωρί λόγο όλα τα Γιατί βγήκε σε μια εκπομπή σατυρική από αυτά τα shows, late night shows, σαν του Αρνάου το γλου ένα πράγμα. Και είπε κάτι χοντράδε για τον κορονοϊό. Όλα δεδομένα εδώ μεταξύ, ούτε ένα ψέμα. Και λέει, τελείωσε αυτό. Τον τελειώσει, θα τον τελειώσουν. Και τον Επειδή βγάλανε είναι. τώρα, εκτό ότι του κόψανε όλο το YouTube, τον βγάλανε βιαστή. <laughs> καταλαβαίνεις Ψέματα όλα, έτσι. Τερή, καταλαβαίνει με αυτό που λε ότι ο ένα μόνο είναι κανένα. Σωστά. Αλλά το σύστημα αυτόν τον τον είχε πρώτον. Όταν σε φτάνει είναι. σε επίπεδο 3, 4, 5 εκατομμύρια ακολούθου, αυτό είναι 11 εκατομμύρια ακολούθου, έτσι κάνει, σε ρίχνει το σύστημα. Σου λέει, Θε να το κρατήσει αυτό που σου έδωσα Θα, θα παίξει και... με εμά. Έτσι είναι και οι βουλευτέ. Θε να κρατήσει αυτό το στάτου. Είσαι βουλευτή. 5.300 πέντε-τρίακόσια. Πλάσ. Μπράβο. Θε να το κρατήσει αυτό. Θα παίξει με εμά. Δεν θε. Είσαι παρήσακτο εδώ μέσα. Δεν παίζουμε έτσι εμεί εδώ. Άρα λε λοιπόν ότι πρέπει να, ο λαό να λειτουργήσει από την αρχή ελεύθερα. Αυτό που λέτε, η πρόταση είναι σωστή. Βέβαια. Η οργάνωση σε τοπικό επίπεδο. Αλλά άκουσα σε πολλά συλλαλητήρια από άχρωστους κομμουνιστές συνδικαλιστές που λέγανε, Ναι, με να λέγανε να είστε πολίτες αλλά λέγανε μην αφήσετε τα κόμματα να σας διασπάσουν ή να μπουν μέσα στο κίνημα που θέλετε να φτιάξετε. Λάθος Εγώ αυτό που θέλω να πω στον Έλληνα είναι: κάντε όλοι σας κόμμα. Έτσι. Δηλαδή, mm. μπείτε όλοι στο παιχνίδι το πολιτικό. Α, δεν α, είναι πιστεί... ας μην το πούμε κόμμα, α πούμε συμβούλια. Κάντε ό,τι θέλετε, ναι, δεν με ναι, ναι. Αλλά μπείτε στο παιχνίδι το πολιτικό. Ναι, αλλά κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα, επειδή τα είδα στην πράξη, που θα χρειαστεί φορέα πολιτικό, κόμμα δηλαδή. Ακόμα γιατί αλλιώ δεν θα, δεν θα. Για παράδειγμα, την κυβέρνηση τη Λιβύη δεν την αισθανίζεται κανένα. Πρέπει δημιου... να υπάρξει μια δημοκρατική διαδικασία σωστή. Εάν έχει δημιουργήσει αυτό το, το σκιώδε, δηλαδή τι, να έχει ενώσει το λαό, δύο-τρία εκατομμύρια Έλληνε να έχουν συνειδητοποιήσει αυτό που λέμε να έχει ετοιμάσει σε κάθε πόλη τοπικά συμβούλια με του αρίστου, ανιδιοτελεί ανθρώπου. Μακάρι να έρθουν. Μακάρι να έρθουν. Μα υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Αν, η Ελλάδα, δεν, αν η, Ελλάδα δεν, έχει, εγώ λέω, 100.000 ανθρώπου δεν έχει η Ελλάδα που σκέπτονται ανιδιοτελώ για το καλό. Όχι, όχι, με τίποτα. 10.000. 10.000. Ε, παίζει, ναι. Οι 10.000 μα φτάνουν. Ναι, αυτοί θα ενώσουν του υπολείπου. Αυτού πρέπει να βρούμε. Όπου δεν θα νοιάζεται ο καθένα να είναι αρχηγό. Ναι, ναι, είναι το μυστικό. Φυσικά. Αν θέλω να είμαι αρχηγό, τότε το έχω πουλήσει το παιχνίδι. Τώρα που σου μιλάω, θα σε διαβλέπω. Θα το πιο σημαντικό σε πως... όλα αυτά είναι δημοκρατικές δημοκρατικέ διαδικασίε. Αν πάνε σε τέτοιο επίπεδο ποτέ, μακάρι να πάνε. Δημοκρατικέ διαδικασίε. Έτσι είναι η σωστή δημοκρατία. Ψηφίζουμε. Από ένα σημείο και μετά, η ψηφοφορία είναι υπέρ του συστήματο. Η, η, σημείο η σημείο δική μα ελίτ μιλάμε για μια ελίτ των Ελλήνων, η οποία όμως τι είναι, είναι οι πυρέτες της Ελλάδος, είναι Άγιοι, είναι ανιδιοτελείς. Αυτή η ελίτ δεν θα ψηφίζει, θα είναι αδέρφια, θα συνονοούνται με το βλέμμα. Αυτό θέλει όμω δάσκαλο Αριστοτέλη και εκπαίδευση από τα 8 πρώτα έτη τη ηλικία. Δεν γίνεται. Ξεκινάμε με αυτού που είναι έτοιμοι. Ποιοι είναι σε αυτό το επίπεδο, Αυτοί που το καταλαβαίνουν, υπάρχουν πολλοί. Από το γυμναστήριο που Εγώ πηγαίνω, πηγαίνω γυρω... 7,5 ώρα το πρωί προπόνηση κάνουν 10 άτομα. Συγχυμα. Και στο γυμναστήριο είναι γραμμένοι χιλιάδε. Ναι. Ποιοι σηκώνονται πρωί να κάνουν προπόνηση, ναι. να κάνουν προπόνηση. Ναι. Που είναι έτοιμοι δηλαδή, έτοιμο πόλεμο Τώρα πάμε για πόλεμο, πάμε. Πάμε, ναι. εμένα με πει πάμε για πόλεμο, φύγαμε τώρα κατευθείαν. Και ποιο είναι έτοιμο άλλο στην Ελλάδα, Ποιο προετοιμάζεται σε επίπεδο ναι. του ότι πάμε για εμφύλιο πόλεμο αυτή τη στιγμή, Εγώ προετοιμάζομαι, το λέω ξεκάθαρα. Από όλε τι Πρέπει να προλάβουμε τον εμφύλιο πόλεμο. Εγώ όμω προετοιμάζομαι. Θα είμαι έτοιμο. Πρέπει να τον προλάβουμε. Ναι, αλλά πρέπει ε, να είμαστε θέλω. έτοιμοι. Ε, πρέπει να κάνουμε κάτι. Να αποφύγουμε τον εμφύλιο, να ενώσουμε το λαό μα, γιατί αυτό θέλει το σύστημα. 100% θέλει αυτό το σύστημα. Γιατί? Διότι μετά θα σε διαλύσει τελείω. Αλλά, ωραία, άμα ακούσει κάποιο. τον Γκαμπίπ Μαγκανέγκοφ, αυτό τώρα είναι για του πιο νεολαίου που ξέρουν, που είναι μαχητή στο UFC, τώρα έκανε retire, έχει ρεκόρ 33 νοκάουτ με 0 ήττε. Είναι ο μοναδικό που το έχει πετύχει αυτό. Ρώσο είναι αυτό, μουσουλμάνος, Ρώσο, ο οποίο έχει τρομερέ αξίε. Και λέει, για παράδειγμα, ότι όταν εμεί λέει, μιλάμε με τη μάνα μα, γιατί είμαστε πολύ άσχολοι. Όταν μιλάμε με τη μάνα μα, είναι, είναι ό,τι πιο όμορφο μπορεί να μα συμβεί. Δηλαδή, σεβόμαστε τρομερά τι γυναίκε εμεί οι μουσουλμάνοι, λέει. Δηλαδή έχει μια άλλη ε, ωραία ε, ιδέα που στου μουσουλμάνου. Στου ορθόδοξου μουσουλμάνου. Δε, ναι, δεν ξέρω τι είναι. Ναι, ναι δεν είναι από του άλλου. <laughs> τι χριστιανό είναι. Δεν ξέρω, Ρώσο είναι πάντω. Δηλαδή είναι κοντά Έχουν οι μουσουλμάνοι. Έχουν πάρει την ορθόδοξία. Σίγουρα. Ναι, σίγουρα. Έχουν επηρεαστεί. Σί, σίγουρα. σίγουρα. Βέβαια πολύ μόγκολο μοιάζει, αλλά τέλο πάντων. Το θέμα είναι το ότι. Το Ισλάμ ξέρει ότι δημιουργήθηκε από του Έλληνε. Εμένα μου αρέσει ο άνθρωπο αξία. Μ' αρέσει ο πειθαρχημένο άνθρωπο. Ο ευγενή άνθρωπο. Και ο ευγενή άνθρωπο. Αυτό λέει λοιπόν ότι ε, έχει τώρα ένα event το οποίο ε, ε, χα, χαστοκίζονται ο ένα με τον άλλο. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Πολύ άσχημο. Δηλαδή είναι δύο άνθρωποι και αντί να κάνουν επιγμαχία, χαστουκίζει ο ένα τον άλλο. Το αυτό, αυτό λέει, εγώ δεν το ακολουθώ. Γιατί στου άντρε λέει, είναι ντροπιαστικό να σε χαστουκίσει ή εσύ να χαστοκίσει κάποιον. Έτσι. Αλλά άμα θέλει, μπορώ να σου σπάσω τα μούτρα, λέει. <laughs> Γιατί αυτό αυτή είναι η δουλειά του. Και το λέει με πολύ απλό τρόπο, που σε κάνει να γελά. Και άμα το σκεφτεί, όμω έχει δίκιο. Ότι το σωστό το αντρικό είναι ο πόλεμο. Είναι, είναι, το ξύλο, α πούμε. Είναι Που ο... πολλοί δεν δηλαδή θα το εστερνιστούν ο... άνθρωποι ο... αυτό ο που λέω. λέει. Πόλε... Αλλά ο πόλεμο είναι σημαντικό. Είμαστε σε πόλεμο. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θέλουν να το δούνε. Ότι ο πόλεμο εξελίσσεται κιόλα αντίστοιχα. Αυτό είναι ο εξωτερικό πόλεμο. Ο Ιράκτο λέει πόλεμο πατήρ πάντων. Ακριβώ. Γιατί ο ουσιώδης πόλεμο είναι ο πνευματικό πόλεμο εναντίον του πονηρού πνεύματο. Το, το, το οποίο πονηρό πνεύμα έρχεται μέσα από τη σκέψη του ανθρώπου και τον οδηγεί στο δικό του σχέδιο. Αλλά πορεμά τον εαυτό σου. Δηλαδή, οπότε. προσεύχεσαι μου έλεγε ένα ασκητή. Κάποιο λέει, κάνει μετάνιε. Είναι δυνατόν σε μια εικόνα του Χριστού. Είναι δυνατόν να έχει βάλει μπροστά την, όχι την εικόνα του Χριστού του εαυτού του και να κάνει μετάνοιες στο εγώ του mm. δηλαδή στο πνευματικό υποσυνείδητο επίπεδο αυτός ο πόλεμος ο πνευματικός δηλαδή είναι υπάλληλοι με τα πνεύματα του πονηρού αν διαβάσουμε τον, τη ζωή του Αγίου Ανδρέα του Διαχριστών Σαλού θα δούμε ακριβώς έναν πόλεμο που περιγράφεις και αξίζει να το διαβάσεις αυτός ο πόλεμος είναι πόλεμος με τα πονηρά πνεύματα mm. Τα οποία δρούν στο υποσυνείδητο του ανθρώπου Το υποσυνείδητο του ανθρώπου δρά το πονηρό πνεύμα Και του αλλοιώνει τη σκέψη Τα συναισθήματα Τα αισθήματα Γιατί Γιατί ο άνθρωπος Αυτή τη στιγμή Βιώνουμε εσχατολογικές καταστάσεις Τέριμ Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται σήμερα και έχει τέτοια ισχύ θέλουν να καταστρέψουν το πνεύμα του ανθρώπου. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που υπηρετούν τον σατανά θέλουν να καταστρέψουν το πνεύμα του ανθρώπου. Άρα αυτό είναι ο πόλεμος και έρχεται στιγμή πια που οι άνθρωποι θα αποφασίσουν να σώσουν το πνεύμα τους ή να υποταχθούν, να αγκικηθούν, να φοβηθούν. Εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι οι άνθρωποι, οι πνευματικοί άνθρωποι αγωνίζονται να κρατήσουν το πνεύμα τους στην περιοχή του φωτός. Σωστά, αυτό θα πει για μένα επιτυχία κιόλα. Ε, κιόλας. Ακριβώς. Να ζεις αυτό το σύστημα εδώ, σε αυτόν τον κόσμο άνθρωπος, και να διατηρείς Γιατί διάρκεια. πολεμάς με τον εγωισμό, ο ασκητής, ο αληθινός ασκητής, γιατί έχουμε γίνει και χριστιανοί, που, ακόμη και οι μοναχοί πολλές φορές παρασύρονται και όλοι μας παρασύρωμαστε. Ο ασκητής ποιο είναι, αυτός που αγωνίζεται να μείνει στην περιοχή του φωτός και να φύγει από την περιοχή του σκότους. Το σκότος είναι το εγώ μας, είναι ο σατανάς. Ο σατανάς έρχεται ως πυκνό σκοτάδι στον άνθρωπο για να τον ελέγξει ή έρχεται ως ψεύτικο φως. Ο ασκητής λοιπόν είναι σε μεγάλο πόλεμο εσωτερικό. Αυτός ο εξωτερικός πόλεμος που λες είναι σύμβολο, σύμβολο του πνευματικού πολέμου. Mm. Αυτή τη στιγμή Σωστό. ο πόλεμος που γίνεται στην ανθρωπότητα είναι πνευματικός όσοι άνθρωποι αληθινά έχουν αίσθηση του Θεού έχουν αίσθηση του Χριστού ότι είναι Θεός τέλειος Θεός, τέλειος άνθρωπος αυτοί οι άνθρωποι παλεύουν και πολεμούν σε υψηλό πνευματικό επίπεδο έλεγε ο Άγιος Παΐσιος πόσο επίπονη είναι η προσευχή mm. γιατί όταν πάει ο άνθρωπος mm. να προσευχηθεί ε, όσο πιο βαθιά είναι η προσευχή του και φέρει το Θεό τόσο πιο πολύ πολεμιέται mm. ο άνθρωπος. Άρα η ασκητική της εκκλησίας είναι ο δρόμος για να νικήσουμε το κακό. Θέλουμε επομένως πολιτικούς άνδρες και γυναίκες όπου έχουν μέσα τους αυτό το πόλεμο που λες, το πόλεμο εναντίον του σκότους. Και τι είναι το σκότος, το μίσος. Σκοτώνω, σκοτάδι, μισώ, το μισώ. Σήμερα πώς πολεμάμε αληθινά να έχουμε αγάπη. Ακόμη και στους εχθρούς μας. Πώς το κάνουμε αυτό, να έχω μέσα μου αγάπη. Πολύ λίγο. Και εγώ που το λέω, δεν το κάνω. Αυτό είναι γιατί ο κόσμος έφτασε εδώ που έφτασε. Γιατί οι άνθρωποι ξέχασαν τον εσωτερικό πόλεμο. Αυτό που λέει ο Ηράκλητος, πόλεμος πατήρ πάντων. Και τι εννοεί, είναι ο πόλεμος του λόγου εναντίον της αλογίας. Αυτή είναι η διαλεκτική, δηλαδή ο νους του ανθρώπου διαλέγεται με το νου του σατανά. Ο νους του σατανά έρχεται να επιβληθεί στο νου του ανθρώπου. Ο Θεός δεν ε, βοηθάει τον άνθρωπο αλλά με έναν δικό του τρόπο, δηλαδή αφήνει ελεύθερο τον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος θέλει το καλό τότε παίρνει τεράστια ισχύ. Mm. Εάν ο άνθρωπος όμως ε, μέσα του δεν έχει ξεκαθαρίσει τι θέλει, ο Θεός τον αφήνει να ξεκαθαρίσει πρέπει ο άνθρωπος να αποφασίσει πλέον αν θέλει τη ζωή ή τον θάνατο. Μα όταν θέλω να γίνω πολιτικός, να είμαι αρχηγό, να μπω στη βουλή, να έχω όλα αυτά που λες, στην ουσία τι θέλω, το θάνατο. Δεν έχω φτάσει στην αγάπη. Αυτή τη στιγμή δέκα άνθρωποι, δέκα άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν αυτή τη γνώση, ελευθερώνουν την Ελλάδα. Όλοι αυτοί οι πολιτικοί που μιλούν υπέρ της Ελλάδος, γιατί δεν ενώνονται. Και ο Βελόπουλο και ο Νατσόγο και ο Ια, η ΑΕΒ, πάρ' του όλου. Γιατί δεν κάθονται στο ίδιο τραπέζι, αφού λένε τα ίδια πράγματα: Ότι αγαπούν την Ελλάδα. Αγαπούν το ελληνικό έθνο. Αγαπούν τον Έλληνα. Γιατί δεν κάθονται στο ίδιο τραπέζι ω αδέρφια και να πούνε: Εμεί, αυτή τη στιγμή, είμαστε ένα. Ενώνουμε την Ελλάδα. Γιατί δεν έχουν νικήσει το εγώ του. Το 2009. Γιατί ξέρουν πω παίζεται αυτό το σύστημα. Άρα είναι στην περιοχή του κακού. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, αυτή η Ελλάδα τελειώνει, το ψευτορωμαϊκό τελειώνει. Αυτό όλο το καράβι θα βουλιάξει. Αυτοί που νομίζουν ότι ξέρουν την τέχνη της πολιτικής αυτής είναι βουλιαγμένοι ήδη. Έρχεται η νέα Ελλάδα που είναι οι άνθρωποι του φωτός. Που είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα οδηγήσουν όλη την ανθρωπότητα στην αλήθεια. Mm. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ότι μετά την πόρα τη δαιμονική έρχεται η λιακάδα η θεϊκή. Τι είναι η Λιακάδα η θεϊκή Είναι τα φωτεινά πνεύματα Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι Μέσα τους αισθάνονται ότι Ο Χριστός είναι το τέλειο Δεν έχουν ανάγκη τίποτα Εσείς πόση η ώρα μελετάτε Μέσα στην ημέρα σας Το τι γράφουν οι, οι πατέρες Και όλοι οι υπόλοιποι που μελετάτε Αυτό ε, τελευταία το κάνω συνεχώς Γιατί αισθάνομαι πια Ότι μόνο αυτό μπορεί να μας βοηθήσει Λέω, Πάντα κάθε, μελετούσα Επειδή είναι η δουλειά μου Mm. Δηλαδή ε, όλη μου η έρευνα ήταν φυσική, μαθηματικά, φιλοσοφία, θεολογία Και διαρκώς ήταν ένας πόλεμος ας πούμε από παιδί Α, Και τώρα που γέρασα πούμε, και βλέπω ότι η Ελλάδα καταστρέφεται Αισθάνομαι ότι μακάρι όλοι οι Έλληνες να μπορούσαν να διαβάσουν το Ευαγγέλιο Πραγματικά Να το διαβάσουν ε, στην αληθινή του διάσταση και να δουν... Αυτό σημαίνει να έχουν υψηλό επίπεδο αντίληψη. <laughs> δεν μπορεί να το διαβάσει την αληθινή του διάσταση. Βέβαια. Αυτό που λες με τη γυμναστική. Αν ο άνθρωπο δεν μπορεί να γυμνάζεται, να τρέξει, να κολυμπήσει, να περπατήσει, δεν μπορεί να έχει πνευματική ζωή. Ναι, γιατί εκεί, όταν στη... είσαι στο, στο άκρο σου. Ο Άγιο Παπαδίσο έκανε χίλιε μετάνιε τη βραδιά. Ναι. Ή πήγαινε στο άκρο του. Προσπαθούσε Βέβαια. να φτάσει στα άκρα. Βέβαια. Πρέπει να προσπαθεί να, προπερα... να περάσει τα άκρα σου. Με όποιον τρόπο. Θέλει να κάνει μετάνιε, κάνε μετάνιε. Θέλει να κάνει γυμναστική, κάνε γυμναστική. Θέλει να κάνει κάποια άλλη δουλειά. Αλλά ό,τι κάνει, πρέπει να το κάνει με το πνεύμα που περιγράφει. Εσύ έχει αυτό το πνεύμα. Δηλαδή, τι, το αν ιδιοτελέ. Αν κάνει μετάνιε για να γίνει ε, σπουδαίο και να πάρει χαρίσματα και να σε θαυμάζουν οι άνθρωποι. Ε, δεν έχει πολύ Έχει προδώσει. Χαζόι πρέπει να είναι Αν αθλείσαι στο γήπεδο για να σε πούν σπουδαίο οι άνθρωποι, έχει τελειώσει. Όμω, εάν κάνει άθληση. Μα γιατί πρώτα εσ... απ' όλα θα σταματήσει μετά. Έτσι, δηλαδή, θεωρώ ότι αυτό ακριβώς. έχει τέλμα. Οι Έλληνε γιατί είχαν το τον αθλητισμό. Ε, είχαν καταλάβει και βιολογικά εξηγείται ότι ο ανθρώπινο εγκέφαλο εκρήγνει κάποιε ουσίε που αλλάζουν όλη την κατάσταση του ανθρώπου και του σώματο ακόμη. Εγώ το έχω ζήσει αυτό μία φορά που ήμουν φοιτητή και μα πηγαίνουν στο στάδιο να κάνουμε γυμναστική τρει φορέ τη βδομάδα πρώτο-δεύτερο έτος. Μία φορά πήγα Κυριακή πρωί μόνος μου και άρχισα να τρέχω γύρω-γύρω από το Καλλιμάρμαρο. Ε, ένιωσα μετά από μισή ώρα μία ώρα που έτρεχα να αλλάζει τελείω η κατάστασή μου και να μπορώ να τρέχω μία εβδομάδα mm. και να μην ε, κουράζομαι. Mm. Έτρεχα και δεν κουραζόμουν και καταλαβαίνω γιατί ο αθλητισμός είναι αυτό. Από ένα σημείο και μετά το σώμα εκεί του ανθρώπου ήταν οι Έλληνες. αλλάζει. Οι Έλληνε εκεί ήταν η μαέστριά του. Το ήξεραν αυτό. Τα ήξεραν, το <laughs> ήξεραν αυτό, βέβαια. Ήξεραν <laughs> ότι το ανθρώπινο πνεύμα μέσα από τον αθλητισμό ξυπνάει. Και γι' αυτό βλέπει τι έλεγαν. η άμυλα, η ευγενεί. Δηλαδή δεν κάνει. Κανείς... Άμα ζήσετε από την εγχείρηση που θα κάνετε θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για συγκεκριμένε σειρέ. Ναι. Βίντεο. Ναι. Συγκεκριμένε σειρέ πάνω σε συγκεκριμένα θέματα. Δεν θα να την πω δημόσια, γιατί όχι ότι μπορούν να την εκτελέσουν. Ακόμα και την ιδέα να την πω δημόσια δεν μπορούν να την εκτελέσουν. Ακόμα και να την κλέψουν την ιδέα. Όχι, δεν, δεν μπορούν. Είναι. Θα το πούμε κατηδίαν. Έτσι. Τι Έτσι. να δουν οι άνθρωποι κάτω στα σχόλια για να το κλείσουμε, το σημερινό. Τι, να, τι θα του βάλουμε, Πρώτον, ότι ε, το δίκτυο Ελληνισμού καλεί όλου του Έλληνε στην Ομογένεια και στην Ελλάδα σε αυτοργάνωση. Τοπικά συμβούλια. Πώς Συγκεμονία, θα γίνει αυτό, στην Αμερική, θα βάλουν κάπου τα στοιχεία τους ε, Έχουμε βάλει ε, Εθνικό Συμβούλιο Ολομέλεια Στην ιστοσελίδα του δικτύου Ωραία, θα θα βάλουμε μπορώ, το Να το βάλουμε λόγω τη λόγω διεύθυνση κάτω, εκεί ναι. Και δεύτερον έχουμε ανοίξει Όπως μα συμβούλεψες Σελίδα στο Σάπστακ. Θα δώσουμε τέλει. και αυτή τη διεύθυνση. Το Substack να πούμε είναι ότι βγάζει απλά το email σου και λαμβάνει ενημερωτικό υλικό. Ακριβώς, αλλά από άμα έρχεται από εσά θα είναι ναι, top ναι. quality. Και μάλιστα ε, ευχαριστούμε που μα έδωσε αυτή τη συμβουλή γιατί ήδη δουλεύει. Ναι, ναι, εννοείται. Και από την προηγούμενη εκπομπή πάρα πολλοί άνθρωποι έρχονται και έχουν έρθει στο Τέλεια. δίκτυο Ελληνισμού. Άρα τιμάζουμε την κυβέρνηση της Ελλάδος του μέλλοντό μας από πού, από το λαό μας, από τη βάση, από τη βάση. τους ωραίους Έλληνες, πως λέει ωραίος ο Έλληνας, γιατί, διότι ο Έλληνας νοστάλγησε την αλήθεια. Αυτό ήταν η Ελλάδα, γι' αυτό προετοίμασε όλη την ανθρωπότητα, ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για την αλήθεια, για την ομορφιά, για την καλοσύνη. Πάντω αυτό που λέτε είναι αλήθεια, είναι πολλοί οι Έλληνες που αυτή τη στιγμή κάθονται και παρατηρούν τη σύψη του συστήματος και περιμένουν την κρίσιμη στιγμή για να πράξουν. Ναι, Μακάρι να μπορέσουν να οργανωθούν όλοι αυτοί Αυτούς οι άνθρωποι. Αυτούς τους ανθρώπους καλούμε να σώσουν την πατρίδα τους, να σώσουν τον κόσμο, γιατί σώζοντας την Ελλάδα σώζει την ανθρωπότητα. Ναι, βέβαια. Η Ελλάδα θα σώσει όλο τον κόσμο. Γιατί μέσα στην Ελλάδα Ξεκίνησε ο έρωτας του καλού και του ωραίου Δηλαδή ο έρωτας της ζωής Σήμερα που καταστρέφουν τα φύλλα άνδρας γυναίκα Στην ουσία τι κάνουν Καταστρέφουν τη ζωή, είναι μίσος προς τη ζωή Θέλουν να κάνουν τον άνθρωπο ανέραστο άνθρωπο mm. Αυτό που έχει βάλει ο Θεός Στον άνδρα και στη γυναίκα Αυτό το μυστήριο Το να ερωτευτεί ένας άνδρας μια γυναίκα Αυτό είναι αγιότητα Δηλαδή, ο άνδρας και η γυναίκα όταν φτάνουν στην περιοχή του έρωτος του προσώπου, ο ένας θέλει να δώσει τη ζωή του στον άλλον. Και αισθάνεται ο άνθρωπος στην περιοχή του έρωτος ότι θέλει να δώσει τη ζωή του για όλο τον κόσμο. Και ο άνδρας θέλει να υπηρετήσει τη γυναίκα του, να υπηρετήσει τα παιδιά, η γυναίκα να υπηρετήσει τον άνδρα και να υπηρετήσουν το καλό. Ναι. Όταν η μάνα μεγαλώνει ένα παιδί υπηρετεί όλη την ανθρωπότητα, είναι σύμβολο της Παναγίας. Πώς η Παναγία γέννησε τον Χριστό. Έτσι η κάθε μάνα, γι' αυτό είναι ιερό πράγμα η μάνα. Να. Και καταστρέφουν την ιερότητα των λέξεων. Δεν μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να υποκαταστήσει αυτήν την δύναμη του ανθρωπίνου πνεύματος να μετέχει του Θεού. Να μετέχει του ιδίου του Θεού. Ο Χριστός μας το είπε ξεκάθαρα όπου είμαι εγώ θα είστε κι εσείς, τώρα φεύγω αλλά θα έρθω πίσω και θα σας πάρω μαζί μου ώστε να είστε μαζί μου και του λέει ο Πέτρος που πας κύριε, ο Φίλιππος του λέει τώρα ε, δεν ξέρεις αλλά μετά θα ξέρεις όταν έρθει ο Παράκλητος θα σας δώσει όλη την αλήθεια, τώρα δεν μπορείτε να τη βαστάξετε εμείς μιλάμε, αγωνιζόμαστε αλλά δεν μπορούμε να βαστάξουμε όλη την αλήθεια πρέπει να μας δοθεί αυτό και γι' αυτό δεν μπορεί ο άνθρωπο να πιστέψει στον Χριστό. Δεν μπορεί ο άνθρωπο να αγαπήσει την Ελλάδα. Να αισθανθεί την Ελλάδα αν δεν του δοθεί. Είναι ένα έρωτα τέλειο όπου ο άνθρωπος θέλει όλη η ανθρωπότητα να ζήσει. Mm. Πότε είσαι Έλληνας όταν δεν θέλεις να χαθεί τίποτα. Αυτό θα πει Έλληνας εθνικιστής αυτό είναι Έλληνας. για μένα. Έλληνας είναι... εθνικιστής όταν αυτό δεν είναι αυτό θέλεις... το επίπεδο που λέτε τώρα. Ακριβώ, Δεν θέλεις τίποτα να χαθεί από το είναι. Ξέρεις τι σημαίνει να δέχεσαι το θάνατο, να δέχεις δηλαδή ότι αυτό το ον, ο τέρης, ότι δέχομαι να πεθάνει, να χαθεί από το είναι απ και να πάει στο μη είναι, αυτό είναι ο Έλληνας, δεν θέλει τίποτα να χαθεί, δεν θέλει τίποτα να περάσει στο μηδέν. Αυτή είναι η δύναμη του ελληνικού πνεύματος, γι' αυτό και ευλογήθηκε η Ελλάδα και γι' αυτό η Ελλάδα διέδωσε το Χριστό σε όλο τον κόσμο. Άρα έρχεται πάλι αυτό. Mm. Ο κόσμο το έχει ανάγκη αυτό γιατί ο κόσμο φτιάχτηκε για να ζήσει, Τέρι. Δεν φτιάχτηκε ο κόσμο για να πεθάνει. Ο κόσμο φτιάχτηκε για να ζήσει. Εμεί, σαν φυσικοί, το καταλαβαίνουμε. Το θαύμα που συμβαίνει σε ένα ηλεκτρόνιο, σε ένα κύτταρο, σε ένα λουλούδι, σε ένα φωτόνιο. Παντού έχει ένα θαύμα, συγκλονιστικό θαύμα. Ο χώρο τρει διαστάσει βλέπουμε, αλλά έχει και άπειρε διαστάσει, κρυμμένε. Η ύλη τι είναι, υλοποίηση πληροφορίας Διαρκώς υλοποιείται πληροφορία Αυτή η ασκητική που λες η άθληση τι είναι Είναι μια πρώτη ε, μετοχή του ανθρώπου στην αλήθεια Με το σώμα του ανθρώπου Και ο ασκητής κάνει μετάνοιες για να φύγει από το εγώ mm. Βυθίζεται κάτω στο χώμα, γίνεται μηδέν και σηκώνεται για να αναστηθεί ο κόσμος αυτό είναι η Ορθόδοξη Ασκητική. Δεν είναι η Νιρβάνα, δεν είναι ένα πράγμα απρόσωπο, αφηρημένο. Ο Έλληνα θέλει να ζήσουν τα όρια Στη Στην Νέα Ελλάδα πρέπει το άγιο Όρο να γίνει αναβάθμιση. Ακριβώ. Ακριβώς. Για να μπορέσουμε να Γιατί βγάλουμε τέτοιου ασκητέ. Να δηλαδή... έχει την προοπτική ότι μπορεί να γίνει τέτοιο επίπεδο ασκητή μέσα εκεί όμω. Ακριβώ. Και μέσα και έξω. Αυτό που βλέπω στο βλέμμα σου δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Το δικό μου. Γι' αυτό σε, ό, σε κάθε άνθρωπο, άνθρωπο, σε κάθε πον... πλάσμα. Ναι, δεν ε, υπάρχει σωστά. πουθενά. Είναι μοναδικό. Ο κάθε άνθρωπο είναι Θεό. Κατά χάριν. Και τι θέλουν τώρα. Να μας βάλουν τις καινούριε ταυτότητες, να μας αντιγράφουν ηλεκτρονικά το πρόσωπο για να το βάλουν εκεί. Μα έχεις δικαίωμα να το κάνεις αυτό. Αν σου το δώσω να το κάνεις. Να με φωτογραφίσεις θα σου δώσω το δικαίωμα. Δεν μπορείς να το κάνεις εσύ Δια της βίας κύριε Μητσοτάκη Όπως δεν μπορείς να μας βάλεις ενέσεις Δια της βίας στο σώμα μας Το σώμα είναι ιερό Παρεμπιπτόντως τώρα είπανε ότι δεν έχουν κάνει ε, Δεν ήταν δια της βίας Εσείς λέει το επιλέξατε το εμβόλιο Τέλο πάντων Αυτά τα λένε έτσι γιατί είναι οι άνθρωποι του σκότους Είναι οι άνθρωποι του σκότους Γι' αυτό Η Ελλάδα θα σώσει τον κόσμο Οι Έλληνες Να γίνουν ωραίοι ως Έλληνες να ενωθούν κατά γειτονιά, κατά πόλη, να κάνουν ένα εθνικό συμβούλιο από τους αρίστους και έτσι τελειώνει το κακό. Αυτή η βουλή θα αντικατασταθεί από τη βουλή των Ελλήνων. Τα κόμματα τελειώνουν. Η κοινότητα υπάρχει. Αυτό είναι η εκκλησία του Δήμου που έγινε εκκλησία του Χριστού είναι οι άνθρωποι. Άμα έχω μπροστά μου έναν άνθρωπο ευγενή, σοφό, καλό, γιατί να θέλω εγώ να είμαι πρωθυπουργό, Να είσαι εσύ. Και αν είσαι εσύ που είσαι τόσο ευγενή, είναι σαν να είμαι και εγώ. Εγώ βαριέμαι. <laughs> <laughs> ναι, Αλλά θα βρούμε κάποιον. Α. Λέω, α πούμε, ο άνθρωπο ο ευγενή δεν έχει ανάγκη να είναι κάτι. Και αν είσαι αληθινό πολιτικό άνδρα. Μα αληθι... και η ψηφοφορία, δεν ήταν που ψήφισαν όλοι του εαυτού του και μόνο ένα ψήφισε τον άλλον. <laughs> <laughs> Πού έγινε αυτό, ε, στην αρχαία Ελλάδα. Α, ναι, ναι. Όλοι είχαν ψηφίσει τον εαυτό του. Έτσι, υπήρξε ένα ο οποίο ψήφισε, ψήφισε έναν ανάλονα ναι, και βγήκε εκείνο με δύο ψήφου. Ναι, ναι. <laughs> Έτσι είναι αυτό πρέπει να ξεκινήσει ξανά να χτίζει η Ελλάδα την, τον εαυτό τη. Και όλα που γίνονται γύρω και που θα γίνουν, αν θέλουμε να τα προλάβουμε το κακό που έρχεται, πρέπει να ενωθούν οι Έλληνε. Αυτή τη στιγμή έχουμε καλέσει όλου του Έλληνε από την ομογένεια παντού να στηρίξουν. Τον κόσμο της Θεσσαλίας τον mm. κόσμο του Εύρου, να πάμε να φυτέψουμε παντού δέντρα. Το δίκτυο ελληνισμού έχει καλέσει και μαζεύονται χρήματα δεν... και να βοηθήσει και εσείς μόνο αυτό. Μόνο τα δέντρα δεν βγαίνουν. Θα πάμε, βγαίνουν, αλλά πάμε να τα φυτέψουμε. Ένας Τούρκος δήμαρχος έχει φυτρέψει 30 εκατομμύρια δέντρα. Πρέπει να τρέξουμε στη ας, ρόδο. Α γίνουν αυτέ οι περιφερειακέ εκλογέ τώρα, οι δημοτικέ, και από α, α, εκεί είναι όλο το κλειδί. Γιατί η, η περιφέρεια Θράκης θα αλλάξει τώρα. Γράμμι, φεύγει, αυτό τελείωσε. Οπότε εκεί είναι το κλειδί. Για να δούμε και εκείνη Αγάπη τι, τι θα βαρέσει. Θέλω να καταλάβει ένα πράγμα και συγγνώμη που το λέω έτσι έντονα. Δεν μπορεί να σταματήσει τίποτα το καλό. Σύμφωνο. Εάν αποφασίσουμε να μπούμε στην περιοχή του καλού, τότε και ο Εύρο θα ανθίσει και η Ρόδος και το Αιγαίο θα είναι ελληνικό και η Θεσσαλία θα ανθίσει. Αν δεν μπορεί να σταματήσει το, κα, το κακό, το καλό. Αν οι Έλληνες αποφασίσουν να δράσουν ως Έλληνες, δεν περιμένουν ούτε τους δημάρχους, ούτε τους περιφερειάρχες, ούτε τους πολιτικούς, ούτε κανέναν. Αυτοί αναλαμβάνουν να σώσουν τον τόπο τους. Ο ένας στηρίζει τον άλλον. Και αυτή τη στιγμή, μία στιγμή αρκεί για να αλλάξει η ιστορία αρκεί να αποφασίσουμε να μπούμε στην περιοχή του καλού. Θα αλλάξουν όλα. Το πώς θα αλλάξουν ο Θεός ξέρει. Αρκεί να αποφασίσουμε να τα αλλάξουμε. Αρκεί να θέλουμε να τα αλλάξουμε. Να θέλουμε να υπάρχει παιδεία ελληνική, ορθόδοξη, όπως λέει ο Νατσέος και μπράβο του. Αλλά απ' την άλλη μεριά δεν θα περιμένουμε τις επόμενες εκλογές, δηλαδή να καταστραφεί η Ελλάδα μέσα σε τρία-τέσσερα χρόνια. Λέμε Δημήτρη Νατσέ, όχι τις επόμενε εκλογές, τώρα τώρα θα βγει στο δρόμο εσύ, οποιοδήποτε ο Έλληνα, να ενωθούν οι Έλληνε. Να αλλάξει τώρα η ιστορία. Δεν θα περιμένουμε τι εκλογέ να μα τελειώσει η Ελλάδα. Αυτό είναι το μυστικό. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Πάντα οι συζητήσει μαζί σα είναι βαθύτατε και πολύ ενδιαφέρον περιεχόμενο έχετε. Σε ευχαριστώ. Αλλά Περί... πάντα οι συζητήσει μαζί σα κινούνται στο ίδιο μοτίβο ότι να σωθεί η Ελλάδα. Να πάμε στην επόμενη σελίδα σωστά όμω και οργανωμένα. Έτσι. Και είναι, δείχνει ότι είσαστε ένα άνθρωπο ο οποίο αγαπάει τον τόπο του, αν μη τι άλλο. Ναι, αγαπώ την Ελλάδα όντω και μικρό παιδί θυμάμαι. Είναι ένα δώρο ίσω που με έδωσε η μάνα μου. Με κρατούσε η μάνα μου στα πόδια τη στο δημοτικό σχολείο και τα αδέρφια μου έπαιζαν ένα σκέτ Τούρκοι, Έλληνε που ήταν Ελλάδες και Βλέπω λοιπόν κάποια στιγμή να σκοτώνει ένας Τούρκος έναν αδερφό μου που ήταν αρματολός. Και φωνάζω «Μπο μπο αδερφούλι μου» Ήταν τέσσερα, πέντε και τότε θυμάμαι να συνέβη μέσα μου κάτι. Ε, αισθάνθηκα ότι η Ελλάδα είναι φω και ότι η Ελλάδα είναι ο Χριστό. Δηλαδή ταυτίστηκαν Αυτά τα τρία πράγματα, τα τρία φώτα. Τα δύο Μάλιστα. φώτα. Η Ελλάδα και ο Χριστό. Και αισθάνομαι ότι ε, αν είσαι Έλληνα, είσαι ερωτευμένο με όλη την ανθρωπότητα. Ο Έλληνα είναι μεγάλο πράγμα. Πολύ. Και έχουμε χρέο μεγάλο. Και αυτό είναι η φιλοσοφία που κωδικοποιεί το είναι και το μηδέν. Το μη-ον. Ο Έλληνα διαλέγει τον δρόμο του όντο. Το ον. Όν. Όπω ο Ιρακτή διάλεξε τον δρόμο τη αρετής. Η κακία είναι το σκότος, το σκοτάδι. Δεν μπορώ να σε βλέπω. Αυτό είναι η κόλαση. Να μην μπορώ να βλέπω τους ανθρώπους. Γιατί ο παράδεισος είναι να τους βλέπω όλους. Και να τους βλέπω μάλιστα να είναι χαρούμενοι. Αν έστω και ένας θλίβεται, αυτό είναι η μεγάλη αλήθεια της Ελλάδος, Τέρη. Αν έστω και ένας άνθρωπος θλίβεται, τότε δεν είμαι καλά. Αυτό είναι η Ελλάδα. Να θέλεις όλα τα όντα να μείνουν στο είναι και να είναι στο έφη είναι όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος και στο αΐ είναι όχι μόνο να υπάρχουν αλλά να είναι χαρούμενα να ζουν, να έχουν χαρά η λέξη χαρά είναι η Ελλάδα τα πανηγύρια μας, οι γιορτές μας, τα τραγούδια μας αυτό είναι ο ερωτάς μας να είναι οι άνθρωποι στην περιοχή του είναι και του όντως είτε είναι Έλληνες, Ασιάτες, οποιοδήποτε. Εμείς θέλουμε όλος ο κόσμος να ζήσει. Και γι' αυτό η Ελλάδα έρχεται εκ του μέλλοντος. Αυτή η Ελλάδα που περιγράφουμε του Ομήρου, του Ηρακλήτου, των φιλοσόφων μας, των Αγίων Μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας, είναι η Ελλάδα του μέλλοντος. Γιατί δείχνει στον κόσμο πού θα πάει. Ότι δεν τελειώνει η ζωή, ότι ο θάνατος είναι παροδικός. Ο Χριστός ανέστησε ανθρώπους για να μας βεβαιώσει ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος του ανθρώπου και της ανθρωπότητας. Αν θέλω να μην πεθάνω εγώ, ξέρεις δεν είναι σπουδαίο πράγμα. Όλοι θέλουμε να μην πεθάνουμε. Το θέμα είναι να, να θέλω να μην πεθάνεις εσύ. Να μην αντέχω τον δικό σου θάνατο. Όχι να αγωνίζομαι να μην πεθάνω εγώ. Να αγωνίζουμε εσύ να μην πεθάνει. Αυτό είναι η Ελλάδα. Mm. Είναι η έξοδο από το εγώ. Το λέει ωραία ο Χρήσο Γιαναρά, ένα μεγάλο σύγχρονο φιλόσοφο και θεολόγο και διανοούμενο. Η εκστατικότητα από το φτωχό ατομικό είναι στο όλον είναι. Στο αληθινό είναι. Να θέλω οι άλλοι να ζουν και εγώ ασχαθώ χαθώ. Αυτό που έλεγε ο Μωυσής αυτό που έκανε ο Λεωνίδας με τους 300. Χάνομαι εγώ για να ζήσει η Ελλάδα μου. Mm. Και έδιδαν οι 300 τη ζωή τους γιατί διότι ήθελαν να ζήσει η Ελλάδα. Και ήξεραν ότι πεθαίνοντας αυτή θα ζήσει η Ελλάδα. Και έζησε, δεν είναι θαύμα. 500 χρόνια με φοβερούς διωγμούς η Ελλάδα υπάρχει. Και τώρα θέλει ο Μητσοτάκης να την καταστρέψει, θέλει ο Τσίπρας, θέλει οποιοδήποτε τη μισή. Δεν μπορούν όμως. Γιατί αυτή η Ελλάδα είναι πολύ πιο δυνατή από το κακό. Βλέπεις τον πατέρα Ελπίδιο και πολλοί άλλοι άνθρωποι πνευματικοί να σου περιγράφει τι είναι σήμερα. Γιατί δεν πρέπει να πάρουμε τις ταυτότητες. Όχι γιατί φοβόμαστε τα τσιπάκια ή φοβόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Αλλά δεν θέλουμε αυτό γιατί προσβάλλει τον άνθρωπο. Δηλαδή αν δεν θέλεις εσύ να κάνω κάτι πάνω στο σώμα σου, δεν μπορώ εγώ να το επιβάλλω. Και προσβάλλει και τις μελλοντικέ γενναίες. Δεν μπορεί εσύ να πάρει αποφασίσει για, για, για άλλε ψυχέ. Γιατί θέλουν να ελέγξουν τον άνθρωπο. Ακριβώς. Που είναι, τι κάνει, τι σκέπτεται. Εν τω μεταξύ, το 99% των ανθρώπων δεν το θέλουν αυτό. Και πάλι προσπαθούν αυτοί επειδή ελέγχουν τι κυβερνήσει με ενωθείε να το κάνουν. Τέλο πάντων. Θα νικήσει η Ελλάδα. Πρώτο να είστε καλά λοιπόν Αυτό το επεισόδιο έφτασε στο τέλος του Καλά, οπωσδήποτε ο κύριος Παύλος είναι απίστευτος άνθρωπος Διανοούμενος, φιλόσοφος Και βλέπει ότι παντρεύει και τι θετικέ επιστήμε με τι θεωρητικέ επιστήμε. Αυτό είναι το εντυπωσιακό με αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, πήγε από τη φυσική και την κβαντική φυσική που μελετάει ω πανεπιστημιακό όλη του τη ζωή, στη φιλοσοφία και στη θεολογία. Μακάρι όλοι οι Έλληνες πανεπιστημιακοί και επιστήμονες να καταφέρουν να βάλουν μέσα τους το Χριστό γιατί μόνο τότε θα έχει νόημα η επιστήμη τους ουσιαστικά. Αυτό το νόημα, να ξέρεις παρεμπιπτόντως, δυσκολεύομαι πολύ στο να σκεφτώ τίτλο γιατί τόση ώρα που κάνουμε τη ζήτηση δυσκολεύομαι να σκεφτώ τίτλο για αυτήν την τρομερή ζήτηση που κάναμε και αν σου άρεσε Πε μου από κάτω στα σχόλια και μάλιστα πες μου και τι τίτλο θα εσείς αυτή τη συζήτηση. Θα κάνω ένα quiz μικρό. Επίσης, το like σου βοηθάει πάρα πολύ στο να ανέβει αυτό το επεισόδιο παρά έξω. Αν θέλει, πάρε κάνε κοινοποιήσει στα social media και verticals να το δουν και άλλοι άνθρωποι με το σύνδεσμο πίσω φυσικά για να δουν ολόκληρο το επεισόδιο. Και να σε ευχαριστήσω που κάθισες και παρακολούθησε το σύνορα εμά και αυτό το επεισόδιο. Να σε καλά. Links στην περιγραφή από κάτω με σκοπό να κάνεις την εγγραφή σου για αυτό που είπαμε για την συγκέντρωση όλων των καλοθελητών Ελλήνων. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Να σε καλά. Για χαρά.